Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8 το βράδυ. Έχουμε να κουβεντιάσουμε για εθνικές ομάδες αλλά και για κάποιες εξελίξεις που προέκυψαν στις τελευταίες ώρες, όπως η απόφαση να ξαναγίνουν τα 20 λεπτά του ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά και την τιμωρία του Παναθηναϊκού. Κοντά μου, όπως πάντα, ο Νίκος Αλέφαντος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και έχουμε ωραία εκπομπή. Έχουμε ωραία εκπομπή. Γιατί σήμερα ήρθε κοντά μας ο Κανονιέρης Ραυτόπουλος. Κανονιέρης, όνομα και πράγμα. Τι κάνετε, σας πεθύμισα. Ξέρεις, είναι κρύο πράγμα να σε βλέπει άλλος από μένα. Ναι, είσαι φοβερός. Σαν τα Facebook γίναμε. Έτσι, γίναμε έτσι. Διακόπη το πρωτάθλημα, τριήμερα. Δεν πιστεύω άλλη χώρα στον κόσμο να έχει τόσες αργίες. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να δουλεύουν 132 μέρες το χρόνο. Ωραία δουλειά αυτή. Εντάξει. Στον χρόνο. Είναι καλά. Εγώ προσωπικά με τα 3 παιδιά δεν αντέχω μία ώρα. Αυτή είναι με 30 παιδιά, είναι 7 ώρα. Οπότε, η απάντησή του είναι μπες στην τάξη, κύριε. Ναι, μπες στην τάξη. Μπες στο στούντιο να έχει 1 εκατομμύριο τρελού από κάτω. Κάθε δουλειά έχει τα δύσκολα. Σωστό. Σωστό, αλλά μην του κολλάμε γιατί. Και ύστερα μετά, άμα γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο που σταματάει, ας πούμε, το πρωτάθλημα. Είναι σαν να έχεις ένα κενό στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή αυτή είναι η εθνική, είναι ένα υποκατάστατο. Πώς αυτοί που δεν κάνουν σεξ τρώνε σοκολάτες και τη βρίσκουν με τη σοκολάτα. Ναι. Και αυτό το πράγμα τώρα. Είναι κρύο πράγμα τώρα. Βλέπεις τώρα. Όμως πράγματα. Βρήκα, τα έβλεπα προχθές Γερμανία, ας πούμε, Γιουγκοσλαβία, φιλικά και τέτοια. Δεν με τραβάει, δηλαδή, πώς να σου πω. Εγώ κουστάρω και αυτό. Βλέπεις πραγματάκια. Βλέπεις πραγματάκια. Καινούριους προπονητές. Πάντως ερχόμενος τώρα που. Γιατί εγώ δεν μπαίνω στο αεροπλάνο, φοβάμαι. Ήρθαμε το λεωφορείο και άκουγα ραδιόφωνο. Έχει φύγει η γκρίνια και η μύρα από τη Θεσσαλονίκη. Και ακούω, παβάζω τώρα τον Γεωργίου να ακούσω. Έχουν πλακώσει Ολυμπιακοί, διαμαρτύρονται. Τι θα γίνει, να πούμε αδικίες και τέτοια, τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Πέτυχα σε έναν τύπο που έλεγε για το συγχωρεμένο το γραμματικό που λέει. Αυτός λέει γιατί λέει τους αθώσε τότε το 76 με την υπόθεση των λουλουδιών και τέτοια. Και είδα μια μαχόμενη κατάσταση, ας πούμε, η οποία εμείς τόσα χρόνια την είχαμε πάνω. Και βλέπω τώρα ότι έχει μεταβρεθεί στην Αθήνα. Τώρα σας παίρνετε το πρωτάθλημα από τότε. Βλέπω κόκαλοι μαλώνουν, βρίζουν τον κόκαλι για το γήπεδο. Τι πήρε με πιο λίγα λεφτά από τη Δούρου και τέτοια. Χαμός. Δηλαδή εσείς έχετε από εμάς πιο πολύ. Μας πήρατε τη δουλειά. Λοιπόν, να πούμε μόνο την είδηση. Να ξεκινήσουμε, Νίκο, με αυτό. Αφαίρεση 3 βαθμών, πρόστιμο 94 χιλιάρικα και 500 ευρώ και ποινή 2 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός η Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό. Ταυτόχρονα η Πειθαρχική Επιτροπή της Λίγκας έκανε δεκτή την ένσταση του Παναθηναϊκού για αντικανονική διακοπή του αγώνα από τον Γερμανό διαιτητή Φρίτς και αποφάσισε τη συνέχιση, όπως είπαμε, του ντέρμπι από το 70 λεπτό. Η αφαίρεση των 3 βαθμών στον Παναθηναϊκό σχετίζεται με τα επεισόδια που έγιναν στους εξωτερικούς χώρους του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Ολυμπιακός, αν και δεν έχουμε κάτι επίσημο στην παρούσα φάση, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα καταθέσει έφεση. Εάν οι Ερυθρόλευκοι δικαιωθούν στην έφεση, δεν θα παίξουν αυτά τα 20 λεπτά, αλλιώς θα οριστεί από την Σούπερ Λίγκα το πότε θα παίξουν ξανά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για 20 λεπτά. Συν τις καθυστερήσεις και να πούμε ότι ο ΚΑΠ αφήνει την πιθανότητα, Νίκο και Κώστα, στους προπονητές, επειδή έχει κλείσει το φιλοαγώνος, να διαλέξουν όποια εντεκάδα θέλουν, δηλαδή να πάρουν να παίξουν με τους ίδιους που τελείωσε. Λογικά θα είναι άλλος διαιτητής, δεν ξέρουμε αν θα έρθει ξένος για να σφυρίξει για 20 λεπτά ή αν θα πάμε σε Έλληνα. Και θα έχει ο Παναθηναϊκός τον κόσμο στο πλευρό του κανονικά, αφού η τιμωρία της ποινής είναι για Άρη και Όφη. Να δούμε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία με το πλην 3 του Παναθηναϊκού που πέφτει στην ένατη θέση. Ο Παναθηναϊκός δεν καταθέτει έφεση για το πλην 3, αφού φαίνεται πως είναι ικανοποιημένος με αυτό, ίσως περίμενε περισσότερο. Μείον 9, μέχρι και μείον 9 ακούστηκε. Ακούστηκε, το μείον 9 έγινε μείον 6 και τελικά πήγε στο μείον 3, οπότε δεν καταθέτει έφεση. Εκκρεμεί τώρα εάν θα γίνουν τα 20 λεπτά του ο αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναίκος για να δούμε εάν χάσει θα μείνει στους 29
και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο, Κώστα, με τον Νίκο, γιατί θυμάμαι ότι ανεξάρτητα αν αφορά τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, προπονητής με πλούσια καριέρα πίσω του, μας έλεγε ότι πάντα θέλει να κρίνονται οι νίκες και οι ήττες στο γήπεδο. Πιστεύω ότι νομίζω το πιο δίκαιο είναι αυτό να συνεχιστεί 20 λεπτά. Mm-hmm. Τέρμα. Ναι. Υπάρχει. Δηλαδή, αν το δεις στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κερδά 1-0, από εκεί και πέρα, γιατί να, δηλαδή μπορεί να ήταν Ολυμπιακός στη θέση του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δεν πρέπει. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εμένα μ' άρεσε, το είπα και προχτές στην προηγούμενη εκπομπή, ναι, μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Δηλαδή, κύριε, θα επαναληφθεί 20 λεπτά με 1-0 κερδά ο Ολυμπιακός. Πάει. Από εκεί και πέρα, έχεις τα κότσια σαν Ολυμπιακός και να το κρατήσεις και να το αυξήσεις, mm-hmm, και ο Παναθηναϊκός να το παλέψει αν μπορεί, ναι, να ισοπαλήσει και τα λοιπά, να πάρει πόντους. Είναι η πιο δίκαιη απόφαση. Τώρα, το να κάνει κάτι ο κόσμος, να παίρνει στο σωματείο, αυτό πρέπει να το ελέγξουν και να το μηδενίσεις ή ξέρω εγώ πες ότι ήταν κοντά οι βαθμολογίες, να χάνεις πρωταθλήματα ή έτσι και τα λοιπά, δεν είναι ωραίο. Ό,τι είναι μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στο γήπεδο. Πάει. Τώρα, Κώστα, ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά πιστεύω ότι λίγο έχει μπλεχτεί, γιατί ο φίλος μας ο Κώστας ο Καραπαπάς είπε μετά το παιχνίδι ότι η επιθυμία του Ολυμπιακού ήταν να παίξει, ναι, και μάλιστα με βάση το ρυθμό του αγώνα να βάλει και άλλα γκολ. Ναι, αλλά μετά όμως. Αλλά φαίνεται ότι οδηγητής, τώρα με την έφεση, με την, ναι, έφεση τώρα που κάνει ο Ολυμπιακός, δείχνει να μην θέλει να επαναληφθεί το παιχνίδι έστω για 20 λεπτά. Ναι. Βέβαια, ο διαιτητής όμως είπε ότι δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να τελειώσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι υπήρχαν δίστανται απόψει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ να πω κάτι άλλο. Δεν κρίνεται πρωτάθλημα από αυτό το παιχνίδι για να κάνουμε, ναι, τόση μεγάλη φασαρία. Ναι. Να ήταν σαν το ΠΑΟ ΚΑΕΚ που για ένα γκολ πεζόταν ολόκληρο πρωτάθλημα, μπήκε ο άλλος με το πιστόλι. Όχι, τον είδαν, δεν τον είδανε. Ήταν offside, δεν ήταν offside, έγινε ολόκληρο σύριαλ. Εντάξει, δικαιολογείται. Τώρα ο Ολυμπιακός λογικά δεν προλαβαίνει να το πάρει το πρωτάθλημα. Λογικά. Δεύτερη θέση δεν χάνει. Ο Παναθηναϊκός Ευρώπη δεν βγαίνει, δεν πέφτει κατηγορία. Εγώ νομίζω ότι σαν ουδέτερος τζάμπα μαλώνεται. Δηλαδή, να πεζόταν ένα πρωτάθλημα, μια θέση UEFA κτλ. Δεν υπάρχει τώρα. Τώρα ο Παναθηναϊκός την κλειτώνει βέβαια, γιατί αν έτρωγε μείον 9 βαθμούς, ναι, θα μου πεις Παναθηναϊκός είναι, αλλά αφού πέφτουν 3 και ένα 4, αν και το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, Θεσσαλονίκη είχε καλό ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πάνω, λέει ότι 2 θα παράδοξο, πέσουν. Ναι. Παράδοξο. 2 θα πέσουν, 2 θα ανέβουν. Ναι. Λέει ότι θα αλλάξει αυτό. Ακόμα Νίκο, και αυτό πρέπει να μας το σχολιάσει. Ναι. Σε ποια χώρα του κόσμου, εσύ που έχεις παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, προπονητές κτλ., όταν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος δεν ξέρουμε πόσοι θα πέσουν. Ποια διάρκεια. Αυτό είναι με Απρίλιο. Μπαίνει ο Απρίλιος και ακόμα δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα πέσουν. Και εδώ να πούμε κάτι. Από την αρχή τι έχουν πει. Τρεις και ο ένας παίζει μπαράς. Πει, πέφτουν τρεις και ο τέταρτος παίζει μπαράς. Δεν ισχύει τώρα. Τώρα είναι αόριστο. Τώρα οι ομάδες κάνουν πίσω, ναι, και λένε δεν το θέλουμε αυτό. Ο Βασιλιάδης, ο υφυπουργός, είχε προτείνει αυτό και είχε μέσω ΕΡΤ δώσει σε κάποιες ομάδες που δεν είχαν τηλεοπτικό συμβόλαιο χρήματα μέσω της ΕΡΤ. Τώρα υποτίθεται ότι είχε συμφωνηθεί αυτό, αλλά φαίνεται πως κάποιες ομάδες κάνουν πίσω και θέλουν να ισχύσει ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Έτσι. Θα γίνει και εκεί πέρα πολύ μεγάλο. Κύριε, παίζει, έρχονται εκλογές. Εδώ είναι να μας κάνουν τιμωρία τα ραδιοτηλεοπτικά. Βλέπω ακόμα δεν μας δείξαν την καμπάνα, περιμένουν εκλογές. Mm. Όλα είναι ίσως, yeah, ας πούμε, yeah, ένα κομμάτι πολιτικό. Και είναι άσχημο ακριβώς το, yeah, τι γίνεται αυτό το ταβαντούρι προεκλογικά, γιατί ο καθένας ερμηνεύει μετά όπως θέλει. Έτσι, yeah. Οι ομάδες πιέζουν αφού έρχονται εκλογές, θα κάνει πίσω σου λέει ο υφυπουργός εν ώψη των εκλογών. Τώρα και ο Ηρακλής τυχώνεται, τα μισά χρέη να σταματήσουν. Σου λέει εκλογές έρχονται, αλλά εκεί τώρα είναι ο ΠΑΟΚ, όπως ο Ολυμπιακός με τον Εθνικό δεν τον ήθελε και πολύ λόγο. Έχει και κόντρα ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, βρήσαν τη μαμά του Σαββίδη με το πανό στα Ρώσικα.
κλάψαν οι παοξίδες γιατί να βρίσουν τη μαμά τους. Λέω, καθίστε καλά, ρε. Εσείς όταν βρίζετε τις μανάδες των αλωνών. Δηλαδή, εντάξει, δεν, αυτά δεν είναι τώρα. Εκείνη η μαμά του Διούδη Φουκαριάρα που είναι και η γειτόνισά μου, ναι, όταν παίζε παοκάρης, πήγαινε στο χωριό. Τι να κάνει, για να μην τα ακούει. Τι να ακούει, 40.000 κόλπα λοιπόν, το βρίζουν και να τάξουν. Πάμε, πάμε να δούμε λίγο το story της σημερινής απόφασης, τον απόϊχο και την αντίδραση από πλευράς Παναθηναϊκού και μετά θα πάμε στον Ολυμπιακό. Μπράβο. Απόλυτη δικαίωση για τον Παναθηναϊκό από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League. Το μονομελές όργανο έκανε δεκτή την ένσταση των Πράσινων για αντικανονική οριστική διακοπή του ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ από τον Γερμανό διαιτητή Φρίτς, καθώς δεν είχε συμπληρωθεί μία ώρα που απαιτείται για να κρίνει αν υπάρχουν οι συνθήκες για ομαλή ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Έτσι αποφάσισε να συνεχιστεί το μάτς από το σημείο που διακόπηκε, δηλαδή το 70 λεπτό της αναμέτρησης. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός τιμωρείται με αφαίρεση μόνο 3 και όχι 6 βαθμών, ποινή που αφορά τα επεισόδια που έγιναν στο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Οι πράσινοι πάντως τιμωρήθηκαν με 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 94.500 ευρώ. Πλέον η Super League θα κριθεί να ορίσει πότε θα διεξαχθούν τα εναπομείναντα λεπτά του ντέρμπι, ενώ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο αγώνας θα διεξαχθεί με άλλον διαιτητή και όχι με τον Γερμανό Φρίτς και των βοηθών του, αφού δύσκολα θα μπορεί να γίνει ξανά ορισμός τους για τα εναπομείναντα λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει ακόμα και Έλληνας διαιτητής, παρότι η απόφαση της ΚΕΔ είναι τα ντέρμπι να τα σφυρίζουν ξένοι ρέφεροι, αφού είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Επιπλέον, στις εξέδρες θα είναι κανονικά φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, εφόσον η απόφαση δεν αλλάξει στην Επιτροπή Εφέσεων έπειτα από προσφυγή κάποιας από τον δύο ΠΑΕ. Στο άρθρο 21 του ΚΑΠΑ για μη τέλεση ή διακοπή αγώνα αναφέρει ότι ο αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των δύο ομάδων συνεχίζεται με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή, δηλαδή αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών και με φιλάθλους στις εξέδρες. Οι δύο αγωνιστικές στις οποίες το τριφύλι θα εκτίσει την ποινή του είναι με Άρη και Όφη. Έτσι οι πράσινοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους σε ένα μόλις παιχνίδι ακόμα για τη φετινή σεζόν και αυτό θα είναι με αντίπαλο τον Πανετολικό στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει πρόθεση να ασκηθεί έφεση για την ποινή του μείον 3 και έτσι οι πράσινοι πέφτουν στους 29 βαθμούς και ισοβαθμούν πλέον με Ξάνθη και Πανιόνιο στην ένατη θέση της βαθμολογίας. Βεβαίως πλέον δεν έχουν ελπίδες για κατάληψη της πέμπτης θέσης που ήταν και ο στόχος της χρονιάς, ωστόσο δεν υπάρχει και ρεαλιστική πιθανότητα να κινδυνεύσουν με υποβιβασμό. Να πούμε ότι έχει γίνει ένα λάθος γιατί ο Άρης έχει 40 βαθμούς, μην τον αδικήσουμε. Ναι. Γι' αυτό και κυνηγάει, τον Ατρόμητο. Έτσι. Να, διορθωμένο εδώ. 40. Θέση με 40. Λοιπόν, σε φιλοξενούμε εδώ και κάνουμε λάθος τη βαθμολογία του Άρη. Αυτό είναι ο Άρης έχει και άνοδο σε δυνάμεις, φυσική κατάσταση, γιατί παρεδόθη μια ομάδα η οποία προετοιμασία ήταν. Απάνω χέρι, κάτω ακούγεται χέρι, ναι, τίποτα, τίποτα, ούτε δύσκολο, ούτε ίντερβαλ, ούτε έντονες καταστάσεις, ούτε τίποτα. Και βλέπω ότι ο Παντελίδης που είναι αλεφαντικός, χρησιμοποιεί, γιατί κάπου είχα μιλήσει μαζί του, λέει, ναι, λέει, με είχε ο Νίκος και με είχε και αμυντικό χαφ και μου δίνει εντολές και σε ένα μάτς με έβγαλε και στο έκτο λεπτό έξω, λέει. Ήταν τρομερός. Ναι, στο έκτο λεπτό και έβγαλε έξω. Έκτο λεπτό. Ναι. Γιατί τον κοίταξα, μου λέει στον πάγκο, ναι, κάπως ας πούμε ότι σαν να ήμουν απελαγωμένος, ναι, και στο έκτο λεπτό λέει με πετάει έξω. Ήμουνα και 34 χρονών. Έχει κάνει αλλαγή στο 6. Τον έκανε έξω. Άρης προοδευτική 1-0. Με τα ζόρια τον έκανε έξω. Τον έβαλε ένα πιτσιρικά να τρέχει γιατί είδε, λέει όμως, ότι στο κέντρο είχαμε ένα θέμα και εγώ ήμουν αργός και μεγάλος. Καλά που δεν υπήρχε τότε το στοίχημα γιατί ποιο μα ξέρει. Τον έβαλε έξω στο έκτο λεπτό τον άνθρωπο. Αλλά χρησιμοποιεί man to man στα στημένα σύνθετα. Δηλαδή, βλέπει ποιος είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος σε ύψος και πρώτα δοκάρια κτλ. Βάζει man to man δώρο. Μετά, τον καλύτερο χαφ του αντιπάλου είναι επικίνδυνος. Π.χ. Φορτούνης. Εντάξει, στο Καραϊσκάκι δεν το κάναμε λίγο κριτική γιατί δεν τα έκανε καλά. Αλλά στα άλλα μάτς φυλάγεται. Χρησιμοποιεί την κόντρα, την ταχύτητα και έχει δημιουργήσει μια καλή Πάνες ομάδα. Ναι, στον, το οποίο ο Άρης, ας πούμε, αν ήταν από την αρχή ίσως ο Παντελίδης, θα πήγαινε ακόμα πιο εντάξει, καλά. Νομίζω ναι, τώρα η πέμπτη ή τέταρτη θέση. Την πετύχει από τη γάμα εθνική που ήταν με σουβλιά και με καβάλες. Και μην ξεχνάμε και το άλλο ότι Νίκο, δύο παίκτες του Άρη φαίνονται στην παρούσα φάση να ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό.
Ο ένας είναι ο Βέλεθ το στόπερ, το είπαμε και την άλλη φορά, και ο άλλος είναι ο Γκαρσία, ο εξτρέμ, τώρα είναι. Εξωδεξιά. Εξωδεξιά είναι ανενεργός, είναι τραυματίας. Να υπάρχει ένας μένας καλό και καλό σκοράρισμα. Ναι. Γι' αυτό ο Βαζίδης, ας πούμε, δεν σκοράρει, έχει μείνει απ' έξω. Τώρα έκανε το πρώτο γκολ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αυτά τα παιδιά τελικά αποκτηθούν από τον Ολυμπιακό, θα είναι για βασικές μονάδες. Μπορεί στην πορεία να είναι βασική. Όπως και ο Άρης μπορεί να μηνθεί σε πιο μικρούς χώρους. Είναι καλό σε μικρούς χώρους. Ναι. Στους μεγάλους χώρους έχει πάει δύο θλάσεις αυτός. Δηλαδή, σωστό. Στα πολλά τα μέτρα. Λέμε καλός καλός, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και πού θα πάει. Πού ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος, αλλά είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι σαν τον Άρη, ας πούμε. Εντάξει, δεν υποτιμώ την ομάδα και στη γειτονιά μου, αλλά θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός να παίξει πιο επάνω. Στα 20, στα 30, άμα πάθει αυτός δύο θλάσεις, μου πάθει άλλη μία. Δηλαδή τα μετράω αυτά. Είναι σωστό. Είναι, Νίκο, η παρατήρηση που έχεις κάνει και εσύ παλιότερα και την έχει κρατήσει ο Κώστας. Εγώ αυτά από τον Νίκο τα έχω πάρει. Διαφορετικά ένα στόπερ που παίζει στον Ολυμπιακό που κάνει πρωταθλητισμό, άλλες απαιτήσεις έχεις. Έτσι. Και άλλες σε μία πιο μικρή ομάδα, αν και ο Άρης δεν είναι μικρή ομάδα, αλλά με την έννοια ότι παίζει πιο λίγα μέτρα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει 30 μάτς κατακτητικά. Ναι. Ο Άρης μπορεί να παίξει τα μισά και να θέλει να παίξει την κόντρα, ας πούμε, και να είναι σε πιο μικρούς χώρους. Δηλαδή, μετά λέμε για τον Καρασαλίδη, το ατρομήτο. Δεν μπορεί να παίξει τετράδο ο Καρασαλίδης. Ναι. Σαν τρίτος όμως στόπερ στον ατρομήτο καθιερώθηκε. Καταλαβες, μας έχει μάθει ο Νίκος 10 χρόνια κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Και μας το είχε πει για τον Ρισβάνη του Πανιουνίου που τώρα είναι στον Ατρόμητο επίσης, ότι στα λίγα μέτρα μέσα στην περιοχή, στο κεφάλι κλπ. Είναι πολύ καλός. Όταν ανοίξει έχει πρόβλημα. Το πέλαγος μας έλεγε. Χρησιμοποίησε τη λέξη πέλαγος, την οποία εγώ την έχω αποτυπώσει, να πούμε. Όνομα που βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα είναι του Πόνσε, που έχει κάνει. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος παίκτης για να πάρει στον Ολυμπιακό. Πόνσε. Έλα μου, ποιος πόνσε τώρα. Ναι. Ποιος πόνσε τώρα. Παίζουν αυτή την μπάλα πουθενά. Ούτε στα Σκόπια δεν παίζουν. Ούτε στα Σκόπια. Αυτοί πόσε είστε όλοι. Η ΑΕΚ. Ο Άρης. Ο ΠΑΟ καλύτερος είναι. Ναι. Από αυτούς. Πιο καλά. Δεν κάνουν αυτοί για τον Ολυμπιακό. Έτσι όπως το θέλει ο Νίκος, ναι. Θα πάρει στον Ολυμπιακό να παίχτη. Τεσεντρεφόρ. Γρήγορο. Κολτζή. Διεισδυτικός. Να κάνει και θέαμα. Να τραβάς και κόσμο να γεμίζει το γήπεδο. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα τον πληρώσεις. Υπάρχει τέτοιος. Θα τον πάρεις. Ναι. Τώρα πήρα τον Πόνσε. Έφερα τον Πόντε. Πήρα τον Βέλες. Ναι. Αυτά είναι τώρα γελά ο κόσμος. Δηλαδή θα τον Βέλες στον Ολυμπιακό. Θα παίξει σεντρεμπάκ, θα τον δει ο Ραπτόπουλος ο Γιάννης, τι θα τον φοβηθείς, θα πας απάνω του. Πας σε ένα σεντρεμπάκ, θα πεις κύριε τον θέλω, είναι καλό στο κεφάλι, έχει ταχύτητα, ξέρει και μπάλα του 8, ας μην είναι αριστερά, του 10, έχει ταχύτητα, πιάνει όλα, παίζει εκεί και τον πάρω. Από εκεί και πέρα, το να φεύγει ένας από εδώ, να πάει στη Βελέζ να παίξει, ο Μαυρίας Χερογόνας, Κοντούλης του Παναθηναϊκού. Στην Ομόνια. Στην Ομόνια. Που παίζει. Ομόνια. Ναι. Λοιπόν, τι είναι, πώς είστε, είναι αυτοί. Δεν τραβάνε τον κόσμο αυτοί με τίποτα. Με τίποτα. Οπότε, αν ζώσω, καταλάβεις, αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός στους 20 είναι καλύτερες από αυτούς. Δηλαδή, έχει τον Γκερέρο. Γιατί είναι καλύτερος ο σέντρεφορ του Άρεος ή του ΠΑΟΚ ο ψηλός από τον Γκερέρο. Ναι. Τα ίδια. Τα ίδια. Δεν σου κάνει διαφορά. Αργός ο άλλος, πιο βαρύς, πιο άτεχνος ο ένας, πιο άτεχνος ο άλλος. Δεν κάνεις την διαφορά. Μπλέκεις, ναι. Δηλαδή αν είμαι εγώ τώρα προπονητής και πω και παίζετε εσείς μπάλα, θα πιάσεις τον Γκερέρο ή θα πιάσεις, ξέρω εγώ, το Μπόνσε. Ναι. Πώς είστε αυτοί. Δηλαδή να πας στο κύπελο, να πας να δεις τον Μπόντε και τον Μπόνσε, τριπλέτα, έχεις, ορίστε. Έχεις το Μποντένσε. Ο Μποντένσε. Τριπλάρι λέει. Τριπλάρι στη γειτονιά, βάλτε τον κάτω να τους περνάει όλους. Γκολ κάνει δύο το χρόνο, τρία. Τώρα κάτι έκανε. Τώρα βρήκε τον Βαλεριάνο. Τρία το χρόνο. Τι γίνεται. Παίρνω λέει τον Βαλεριάνο, παίρνω τον Βέσκε, ευχαριστώ πολύ. Θα κατέβεις με κρύο να δεις αυτούς.
Χίλιες φορές να βλέπω τον Χασάν, χίλιες φορές να βλέπω τον Μιράντα, να βλέπω τον Γκιγέρμα. Τι διαφορά έχει. Άρα μας λέτε ότι έχει. Δεν υπάρχει δηλαδή να το σκεφτείς. Και μην δίνεις τσάμπα λεπτά για να πεις ότι πήρα κάτι και έκανα και τέτοια. Ο Άρης με αυτό το υλικό, με αυτά τα λεπτά. Πέμπτος, ωραίος. Κανοποιημένος είναι, σου λέει, να πάω εκεί. Ο Πάοκ παίρνει ένα πρωτάθλημα έπειτα από τόσα χρόνια. Θα δει, ας πούμε, έχει ορισμένους παίκτες οι οποίοι είναι καλοί και του Πάοκ. Ο Μπισεσβάρ κάνει καλή δουλειά. Σαν δεκάρι. Αν δεν τον πιάνει, κάνει καλή δουλειά. Του έφυγε ο Σέντερφορ. Ο Μπρίγιοβιτς. Από την άλλη, μετά κάνει καλή δουλειά και ο Βεϊρίνια. Σαμπάκ βγαίνει από πίσω κρυφά. Και από την άλλη πλευρά έχει δεξιά, έχει γρήγορο Βαρέλα, Μάτος, ταχύτητα. Έχει. Εκ των Μπίσεσβαρ. Έχει έτοιμη ομάδα. Ωραίο τον βάζει και δεν βάζει τον Μπέλκα. Λίγα πράγματα ο Μπέλκας. Μας τα έλεγες. Μένει στα ριχά. Λοιπόν, θέλω να σου πω και βλέπεις, προχωράνε. Αν θα πάρεις, να πάρεις πιο καλό από τον Μπίσεσβαρ. Μπορεί να βρεις. Πάρτον. Ο Παναθηναϊκός, παραδείγματος χάρη. Θα πάρεις κάτι καλύτερο. Έχει βγάλει νέα ομάδα. Είναι νέοι. Όλοι άγνωστοι στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις τι θα σου παρουσιάσουν. Πας στον δρόμο, του λες τον Μπουρζούκη, τον ξέρει, δεν τον ξέρει κανένας. Ναι. Τον Χατζοβάνι, τον ξέρει, δεν τον ξέρει κανένας. Φέτος τους μάθαμε. Τον Κουρμπέλη, τον ξέρει. Ποιο Κουρμπέλη θα σου πει, έχεις τρελαθεί. Τη μάνα του τον ξέρει. Ότι ούτε θερματοφύλακα μπροστά στο Βελαβίνια, στον Πεντζαρόπουλο, στους τερματοφυλακάρες. Ξαργάνιδες, τι βλέπεις, 1-15 κατά τα δοκάρια. Άστο. Περνάει κρίση. Βλέπω εγώ έξω τώρα παμάτος χάλι. Δεν υπάρχει. Βλέπεις την Arsenal. Ναι. Σα προβλήματα τα ίδια. Βλέπεις την Chelsea. Δεν είναι του Κόντε η Chelsea. Το ίδιο βιολί, 4-3-3. Η Manchester United βρέθηκε προχτές. Το ένα κατάρρισε και ο Σόσκερ. Το Σόσκερ έλα το να μαζέψαμε να γίνει προπονητής. Τίποτα, δεν βγαίνουν και μεγάλη τεχνική τώρα. Λέω ναι. Δεν έχει. Έχουμε και ένα ωραίο θέμα να δούμε μετά. Με τεχνικούς. Ναι, με τεχνικούς. Ναι. Λοιπόν. Και θέλω να σου πω αυτά δηλαδή. Άρα μας λες ότι από το ελληνικό πρωτάθλημα, τι να πάρουμε, αν εξαιρέσεις έναν-δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό δεν θα έπαιρνες κανέναν. Αυτούς. Που παίζεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα πάμε τους ίδιους, ναι. Κάνε δουλειά καλή, προπονητής να κάνει δουλειά καλή. Δεν το ξέρω, ναι. Δεν έχω δει. Αλλά δεν μπορεί να μένεις τώρα 8 πόντους πίσω και 6 και να λες δούλεψα, θα μείνεις και τον άλλο χρόνο. Ναι. Καλά έκανε ο Μαρινάκης. Και τον κράτησε, ναι. Θα μείνεις. Μπράβο. Κάνε δουλειά. Άστα τώρα ο ένας με έκανε. Δες, ποιο είναι το αδύνατο σημείο. Πάρε ένα παίκτη. Θα στον πάρει ο Μαρινάκης. Θα προχωρήσει. Θα κάνει. Εδώ έχει μια δήλωση, ωραία. Να γιατί ο Σοκράτης τα είχε πάντα καλά με τις κυβερνήσεις. Και ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και λέει εδώ, χαόδης και αβυσαλαία η διαφορά μεταξύ Βαγγέλη και Σοκράτη. Ναι. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης δεν προσκυνάει. Και δεν γλύφει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Δεν είχε υποκύπτει, δεν ζητάει τίποτα από τους εχθρούς του Ολυμπιακού. Ο Σοκράτης είχε πάντα ανάγκη τις κυβερνήσεις. Και συμμαχούσε. Ακόμα και με εχθρούς της ομάδος. Τώρα άλλες κυβερνήσεις. Υπάρχει και θέμα τώρα με το γήπεδο. Υπάρχει μεγάλη αυτή. Τι έμαθε ο Μαρινάκης. Ναι. Είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος που έβγαλε ποτέ Ολυμπιακός. Όλο τον έφαγε τον Κόκαλη. Όλο μόνο και ο Κόκαλη τώρα. Τους διέλυσε τώρα. Και σοβαρός και ωραίος και τα πάντα και δεν παίρνει ούτε έργα του κράτους ούτε ξέρει να κυνηγήσει. Κόκαλης πήρε τώρα. Ναι, έχει τις δουλειές του στην Ευρώπη, εδώ αγαπάει τον Ολυμπιακό από το συγχωρημένο τον πατέρα. Πιο μπρουτάλ, πιο αυτός δηλαδή θέλει να πει. Και είναι πάντα αξιοπρεπέστατος στην Νότιχαμ, τα πάντα. Και φτωχούς εκεί που κοιμόντουσαν στον δρόμο, τους βοήθησε. Πήρε, ναι. Εδώ στην Ελλάδα πολύ κόσμο βοηθάει και από εκεί και πέρα τέρμα. Θα προχωρήσει, είναι όλοι και ο Θεός είναι μαζί του, κάνει καλά. Γυναίκα του, παιδιά του, εγγόνια επιβιώσουν να ζήσουν. Και δεν γκρινιάζουν και οι Ολυμπιακοί που δεν το πήραν. Δεν τους βλέπω να είναι πολύ γκρινιάριδες.
Δεν τους βλέπω να γκρινιάζουν. Παλιά δηλαδή. Δεύτερη χρονιά είναι, δεν είναι. Ναι, θυμάμαι με Αντώνη Γεωργιάδη πέφτουν κάτι κορνέδες. Ναι, και είχαν και πέτρινα χρόνια. Ο Μάρτης, θέλω ένα μπέχτε, ένα δύο, να τους πάρει. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα. Άρα το μυστικό είναι ποιους θα διαλέξει ο. Από εκεί και πέρα δεν είναι ότι παίζω καλή μπάλα. Πρωτάθλημα Ελλάδος είναι. Θα παίζεις αυτή την μπάλα, αλλά θα φεύγεις και με 5 βαθμούς 6 μπροστά. Ολυμπιακός είσαι. Είσαι καλύτερος παίχτης. Αξιοποίησέ τους αυτοί. Όταν βάζεις τον Γκερέρο, όταν βάζεις τον Μποντές, όταν έχεις τον Χασάν και ένας από αυτούς βγαίνει σκόρε να κάνει κανένα γκολ ο Χασάν, οπότε σε τριπλάρι κάνει, ευχαριστώ πολύ. Ποια ομάδα τον πάρει στην Ευρώπη, ο Λάζαρος να τον έχει εξτρέφει. Ο Λάζαρος, ποιος Λάζαρος. Ανεστήφ. Λάζαρος 33 πήγε. Ναι, βέβαια. Με εγχειρήσεις, με πόδια 33. Σκόρε, θα λες τώρα στα εγγόνια σου υπήρχε ένας Λάζαρος στον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτά που λέει. Εδώ πέρασε Τζότζεβιτς, πέρασε Αναστόπουλος, πέρασε Μητρόπουλος, πέρασε Σιδέρης, πέρασε Φαντής. Σου λέω τώρα Πεχταράδες. Πεχταράδες. Γιαννακόπουλος. Μετά έρχεται τον Μπέμπης. Και τον Κοτρίδης, Ρωσίδης, Μουράτης. Και τι δεν πέρασε. Στεφανάκος. Τα όργια των οργίων Πεχταράδες. Τους έχεις ο Νίκος Αντίνα. Τους έχεις εσύ όλους. Ναι, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, απλά να φάω εγώ 2.000 στο τραπέζι. Και βλέπω δηλαδή. Και λίγο και τελειώνω. Ναι. Βλέπω όλη την Ευρώπη. Είναι να κάνεις ανοίγεις τώρα και να βλέπεις την Μπάγερ. Πάπα. Αυτή την Μπάγερ. Τι να δεις. Τι να δεις. Είναι ανοίγεις να βλέπεις τώρα το Σάρι τώρα μια βρώμικη φόρμα. Να βλέπεις την Τζέλσι τώρα. Τι να δεις. Μόνιμο 4-3. Τίποτα. Ο Καντέ, οχτάρι. Μια πίπα εκεί να. Είτε καπνίζει είτε μασάει. Καπνίζει αηδίες. Το κρατάς ρε Αμπράμοβιτς. Πάρ' το δρόμο και φύγε ρε, μην ξανάρθει. Θα τον διώξει. Κάτσε, αυτό το είπε από την αρχή. Ναι, ναι, το έχει πει από την αρχή. Αυτό τώρα θέλω να πω κουβέντα. Ναι. Ο Αλέφαντος, η Τσέλσι ήταν στις πρώτες θέσεις. Και μας έλεγε, ρε αυτό τώρα κέντητο. Ρε μόνιμα 4-3-3. Τον Αλπικουθαΐτα τον έβαλε μπακ. Έβαλε το φιλί που λύει σε ζώνη. Μας τα έλεγε. Τραβάει τον Καντέ να πατάει περιοχές και ιστορίες. Ενώ αντί να είναι αναχαιτιστής και τα λοιπά. Διέλυσε τον Αλόνσο. Μα Νίκο του λέγαμε πώς λέει, κάτσε να δεις μας λέει. Εμείς προσοχή, μπαμ, δικαιώθηκες. Πήρε ένα γκόφτι, ένα Καντέ. Ναι, που του χάλασε το ρόλο. Δηλαδή τον έκανε δεκάρι. Φόρτωρε το καρότσι με 10 βαλίτσες και τις παίρνει και φεύγει, βολίδα. Ναι. Δεν μπορεί τις βαλίτσες να τις αντιάσει αυτός. Ναι. Να αυτός κάνει τα γκολ. Ναι, ναι, ναι. Θα τον βάλει σκόφτη που σάρωνε. Έτσι. Τον παίρνει τώρα και του έχει πει μέσα αριστερά γίνει κυνηγός. Έτσι. Φτάνει στην περιοχή. Ούτε αν σταματήσει την μπάλα. Και μετά άμα χαθεί η μπάλα πίσω να το κενώ. Μπράβο. Θα τον χτυπήσει. Να πίσω. Μπράβο. Αυτά έλεγα εγώ στον Ερέρα. Του λέω το σιόπι τον βάζεις δεκάρι. Να οργανώσει. Ναι, έρχεται ο Παντελίδης, του λέει φίλε, όπ, τα λίγα μέτρα εδώ θα μαζέψει τα σκουπίδια. Είσαι απορριμματοφόρο. Έτσι. Απορριμματοφόρο. Τον Καντέ που τον χτυπάει η Ρεάλ, έτσι. Ναι, γιατί τον χτυπάει όμως. Τον χτυπάει για κόφτη όμως. Η Ρεάλ. Ναι, τον Καντέ. Για κόφτη. Τον χτυπάει για σκουπιδιάρι. Ό,τι πρέπει. Για σκουπιδιάρι. Για θέλει μια δουλειά να σαρώνει με στο κέντρο. Ναι, τον πάρει να του πει θα γίνει κυνηγό. Έτσι. Με το που πάρει τον Καντέ κόφτη, θα κερνάει ο Μόντριτ. Γιατί σου λέει τώρα καθάρισα. Ναι. Εγώ αν ήμουν προπονητής αυτούς και έφευγε ο Καντέ, ας τον έρε να φύγει. Ναι. Τον άλλον πια στον Κολτζή τώρα, τον πλόγιο τον Καζαπέρι. Ναι, έτσι. Ας τον. Εν τω μεταξύ πλάκα. Θα μπερδευτεί πολύ σαν στο τέρμα. Γιατί το έχει κάνει αυτό. Που λέω λόγο. Το έχει κάνει αυτό γιατί πήρε τον Σορζίνιο από την Νάπολη που ήταν δικό του παίκτη που είναι κόφτη. Οπότε σου λέει έχω φέρει δικό μου παίκτη που να παίξει βασικό. Πήγαινε Καντέ πιο εκεί α πούμε και το έχει. Λοιπόν, ούτε και ο Φιλιπ Μπλουζ εμένα με γεμίζει το μάτι για τέτοια. Καντέ είναι μάνα κόφτης εκεί που ήταν. Τον είχε ο Κόντε. Μπροστά από τα τρία στόπερ. Εκεί σωστό. Χαμάλης τρέχα. Θα περάσει εμένα το Ραυτόπουλο και σένα. Τρέχα Κόντε προλαβέ το λέω να προλαβώ. Και ο Αλόνσο που είναι, είναι βασικός φέτος αλλά άλλο αριστερό μπακ διαφορετικά φαίνονταν στο 5-3-2 που είχε όλη την πλευρά και αλόνιζε και έκανε και γκολ πέρσι. Έτσι. Ο Αθπιλικουέτα έχει ψυγείο τελείως. Τα έχει τελειώσει. Λοιπόν, εγώ απλά να πω ότι επειδή ο Ολυμπιακός είναι ομάδα αλλά είναι και εταιρεία. Ναι. Και ο πρώτος στόχος τη σεζόν που θα ξεκινήσει θα είναι
να πάει ο Μίλος Champions League. Έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος, θα έχει μια σχετικά καλή κλήρωση. Καλή, αφού είναι παλιός. Όπως και η ΑΕΚ φέτος, που ούσα δεύτερη πήγε ο Μίλος Champions League, αυτό που είχε γυρίσει και ο Ολυμπιακός. Το καλοκαίρι υπάρχει το Κοπα Αφρικα, που παίζουν οι Αφρικάνοι, έτσι. Ο Μεριά θα φύγει, είναι για εκεί. Ο Σισε θα φύγει, ή αν δεν πουληθεί είναι για εκεί. Οπότε ο Ολυμπιακός ξεκινάει να παίξει τα μάτς το καλοκαίρι για την Ευρώπη, χωρίς Σισε, Μεριά, που τώρα λογίζονται ως οι δύο βασικοί. Ναι. Έτσι. Και το ερώτημα είναι το εξής. Θα πάρει τον Μπεκταρά το στόπερ νωρίς για να τον έχει στα ευρωπαϊκά, ή θα αφήσει να μπει Αύγουστος που ξέρουμε ότι οι τιμές πέφτουν προς το τέλος? Καλή ερώτηση. Γι' αυτό, αυτό ίσως να θέλει τον Βέλεθ, όχι για να τον έχει βασικό τη σεζόν, ναι, αλλά για να βγάλει το καλοκαίρι που δεν θα έχει την Ευρώπη, μπορεί, όλα, για να χτυπήσει τον ακριβό. Και εδώ ερχόμαστε τον Αύγουστο, στα λόγια του Νίκου, πέφτουν οι τιμές. Ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη πρέπει να δοκιμάσει το 5-3-2. Ναι. Δεν το έχει δοκιμάσει κανένας προπονητής. Ο Αλέφατος δεν του δόθηκε ευκαιρία να ξεκινήσει, γιατί ήταν Έλληνας και είχε εχθρούς. Λοιπόν, θα το παίζει πολύ ωραία με τρεις στόπερ. Θα ήξερε ποιο θα βάλει κεντρικό στόπερ ο Αλέφατος, δεν θα έβαζε τρία γαϊδούρια. Θα έβαζε τον πιο αργό, τον πιο εγκεφαλικό στο κέντρο και τους πιο δύο γρήγορους πιο μπροστά, θα δίνει ρόλους. Λοιπόν, λέει ο Αλέφατος που έφερε το 5-3-2 το 1970, όταν τα αυτοκίνητα είχαν 4 ταχύτητες και το πήραν οι Ευρωπαίοι μετά, να πούμε, και το εφαρμόσανε, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει στην Ευρώπη για να προχωρήσει, γιατί ένα σύστημα, και να ξέρεις να το παίζεις, γιατί ο Νίκος ήξερε να το παίζει εκείνη τα χρόνια, και να μην παίζει με τις ζώνες, αφελέστατο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Ναι, Ολυμπιακός, χρόνια, Ολυμπιακός είναι και... Πολύ σωστό, χρόνια μας το πεις. Ο Ολυμπιακός όμως είναι σε εισαγωγικά και άτυχος, δηλαδή επειδή τα τελευταία χρόνια πέφτει πάνω σε Ισπανούς και Πορτογάλους, που δεν το παίζουν σχεδόν ποτέ. Ναι, αλλά δεν, γι' αυτό δεν το έχουμε δει. Με συγχωρείς. Όχι. Όταν η Αγγλία το δεν παίζει. Λέω ότι συμφωνώ. Ναι, λέω ότι έχει Πορτογάλους προπονητές που δεν το παίζουν οι Πορτογάλοι. Ναι. Αν ξέρεις παλιά το Μουρίνιο, κανείς τους. Έτσι. Και το Μουρίνιο έπαθε ζημιά τώρα. Τώρα ναι, τώρα ναι. Αλλά λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πορτογαλία δεν έχει καλούς προπονητές. Ο Κονσεϊσάο πώς τον βλέπεις. Τον Κονσεϊσάο πώς τον βλέπεις. Μπορεί να τραβήξει. Το πρώην παίκτη του Πάου. Στην Πόρτο. Ναι. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Δεν μ' αρέσουν. Ναι. Πορτογάλοι. Το Σάντος που πήρε και το Euro με τη... Εντάξει, ο Σάντος, ο συντισμένος εδώ που είναι, ο σφιχτός τα λοιπά, δεν έχει πάρει μια εξέλιξη. Ναι. Να δείξει κάτι, ένα ωραίο. Το προτιμάει όμως από έναν αφελή. Ο Σάντος δύσκολα παίζει το 5-3-2. Ναι. Καταλάβες. Ναι. Τώρα πρέπει να το παίζει στο 5-3-2. Με καλούς δύο κυνηγούς, με καλό δεκάρι, με καλούς τρεις κόφτες, με καλά μπακ στόπερ ωραία, τερματοφυλάκα, και να πρόνεις. Να ξέρεις να τον διδάξεις, όμορφα και ωραία. Ο Σάντος το είχε κάνει μια φορά με την Κροατία, όταν είχαμε φέρει την ισοπαλία με τη Γεωργία σε ένα μάτς. Μια φορά τώρα. Αλλά δεν είναι κανόνας. Δεν είναι κανόνας γι' αυτό. Τώρα, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αντίστοιχα, την ώρα που μιλάμε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Ερυθρολεύκων για την έφεση, αλλά είναι πολύ πιθανό. Ο κόσμος πάντως, εγώ τον κόσμο του Ολυμπιακού που άκουσα, με ένα φίλο μου που ερχόμουν, λέω βάλτε τον Γεωργίου να τον ακούσουμε. Ναι. Γινόταν πανζουρλισμός. Θα ρίξει και άκουγα τη δική μου εκπομπή. Λέω εσείς είστε ήσυχοι άνθρωποι. Γινόταν χαμός. Ήταν η μέρα τώρα. Μέχρι είπε ένας Ολυμπιακός, αμά και αυτός ο συγχωρεμένος ο Γραμματικόπουλος δεν τους έριχνε τότε με τα λουλούδια του Ροκίδη. Το μεγαλύτερο μυστικό είναι ότι δεν υπάρχει Παναθηναϊκός χωρίς Ολυμπιακό και δεν υπάρχει Ολυμπιακός χωρίς Παναθηναϊκό. Δηλαδή, άλλο τώρα τι λέει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Καλό είναι στην Ελλάδα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης. Να χωθεί και Άρης. Μετά να είναι δυναμωμένοι, να γίνεται ωραίο. Καλό πρωτάθλημα. Βέβαια. Να χωράει κάπου και ο Ατρόμητος όμως. Ο Ατρόμητος οπωσδήποτε. Μπράβο. Ο Ατρόμητος θα είναι μέσα στην πεντάδα, τετράδα. Εκεί, γιατί μόλι, έχει κάνει μεγάλες πρόοδους, παίζει ωραία μπάλα, μπράβο Γιάννη, Σπανός Αγγελόπουλος, έχουν κάνει ένα μοντέλο τον Ατρόμητο και παίζει και ωραία μπάλα και μπορεί να σου παίξει ωραία και το 5-3-2, όλα αυτά. Παίζει ο Κανάντη. Πολύ καλά. Βρήκε τον Καρασαλίδη
σαν τρίτο στόπερ. Πολύ ωραίο. Και του έδωσε ρόλο που ούτε χαφ μπορούσε να τον βάλει. Ακριβώς. Ούτε σε τετράδα δεύτερο στόπερ μπορούσε να τον βάλει. Σκαλτήριο. Και βάζει και τον Κυβρακίδη που είναι κοντό και χάνει σε μπόι να παίρνει την πλευρά και το έδωσε ωραία. Και τον Κατράνη από την άλλη. Σημαντικό του στην Αυστρία, συγγνώμη Νίκο, το έπαιζε συχνά το 5-3-2. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο το ήξερε και το έφερε και στην Ελλάδα και το εφαρμόζει. Λοιπόν. Είναι μια ομάδα υγιέστατη, μοντέλο Σπανός Αγγελόπουλος ο Ατρόμητος, 5 χρόνια τώρα, 6 χρόνια. Και τον Κάναντι εδώ, ναι. Φοβερός. Ναι. Τον Κάναντι που ήρθε εδώ και τον κάναμε συνέντευξη με τον Νίκο του Στρατή, του κάναμε δυνατές ερωτήσεις και μας έδωσε και συγχαρητήρια γιατί δεν του κάνανε τέτοιες ερωτήσεις. Και του κάναμε ερωτήσεις για μάθημα πώς έκλεισε τον ΠΑΟΚ. Του κάνω εγώ ερωτήσεις. Τα άκρα πώς τα κλείσες και τα λοιπά και άφησες λίγο τον άξονα που ήταν ακίνδυνος και τη βρήκες από τον άξονα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Λέει, ωραία. Του άρεσε δηλαδή. Ξέρει που έχεις μαθητεύσει λοιπόν. Είναι και μεταξύ μας όλοι αυτοί. Ναι. Είναι τίμη, γίνεται τίμιο πρωτάθλημα. Γίνεται τίμη. Σπανός, Αγγελόπουλος, Μαρινάκης, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, όλες αυτές οι ομάδες που είναι μπροστά από Αθηναϊκός, τίμιο πρωτάθλημα. Αρκεί να παίρνω και τους παίκτες, τέρμα πάει. Λοιπόν, δεν έχει να πεις ότι... Πάντως ο Παναθηναϊκός, για να τα λέμε όλα, λόγω πληρώντας αμαρτίες διοικήσεων κλπ, έχει πλην 6 και πλην 3 τώρα που βέβαια δεν έχει διοίκηση, είναι ο κόσμος που έκανε αυτό μάλλον θα γίνει. Είναι στο πλην 9, έτσι, στο αθρηστικό από την αρχή της σεζόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού και επιστρέφουμε για την εθνική ομάδα. Αναστάτωση και μεγάλη ενόχληση έχει προκαλέσει στον Ολυμπιακό η σημερινή απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League σχετικά με την τιμωρία του Παναθηναϊκού για τα επεισόδια του πρόσφατου ντέρμπι αιωνίων την περασμένη Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο που προκάλεσαν και την διακοπή του 21 λεπτά πριν τη λήξη. Οι πράσινοι, ως γνωστόν, τιμωρήθηκαν με 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, πρόστιμο 94.500 ευρώ, ενώ παράλληλα τιμωρούνται με αφαίρεση μόνο 3 βαθμών και όχι 6 όπως όριζε αρχικά ο κανονισμός. Στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι σκάνδαλο και θεωρείται δεδομένο ότι οι θύνοντες θα ασκήσουν έφεση προκειμένου να πέσει η σημερινή απόφαση. Παράλληλα οι Πειραιώτες θεωρούν ότι πρόκειται για μια επιβράβευση των χούλιγκανς καθώς και τέτοιων ειδών ενεργειών και σκηνών βίας οι οποίες αντί να τιμωρούνται επιβραβεύονται. Παράλληλα, πέρα από το προβάδισμα με σκορ 1-0 από τον γκολ του Γκερέρο, οι Ερυθρόλευκοι στην περίπτωση που διεξαχθούν τελικά τα 21 λεπτά που απομένουν θα έχουν χάσει όπως πιστεύουν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό momentum που είχαν εκείνη την στιγμή μέχρι τη διακοπή του ντέρμπι, καθώς οι Ερυθρόλευκοι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επικρατήσουν με σκορ μεγαλύτερο του 1-0. Στα άλλα θέματα, σε πολύ καλό δρόμο φαίνεται να είναι η υπόθεση της παραμονής του Πορτογάλη τερματοφύλακα Ζωζέ Σα στον Ολυμπιακό και από τη διοίκηση βγαίνει μια αισιοδοξία για την παραμονή του στην ομάδα. Μέσα σε επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει επαφή των Πειραιωτών με τον ατζέντη του Ζωζέ Σα, τον κορυφαίο μάνατζερ στον κόσμο, τον Πορτογάλο Ζόζε Μέντες, προκειμένου να γίνει ακόμα ένα βήμα για να ανανεώσει και να παραμείνει στο λιμάνι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Την ίδια ώρα καμία αντίδραση ούτε και διάψευση υπάρχει σχετικά με δημοσιεύματα που συνδέουν τον Πονδένσε με την Φενέρμπαξε, τον Βούκοβιτς με τον Ερυθρό Αστέρα αλλά και το νέο ενδιαφέρον της Μαρσέη για τον Λεωνάρντο Κούτρι. Τέλος, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής, τον Ολυμπιακό σκέφτονται και την περίπτωση του Εζεκίελ Πόνσε, καθώς έχουν καλές σχέσεις με τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται δανεικός από την Ρώμα στην ΑΕΚ. Βεβαίως μειονέκτημα στην όλη υπόθεση είναι το γεγονός ότι φαίνεται ο Πόνσε να θέλει για τη νέα αγωνιστική περίοδο ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από το ελληνικό και με το δεδομένο ότι έχει φορέσει φανέλα ομάδων όπως Ρώμα, Λίλ και Γρανάδα. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό, να πάμε και στον... Για τον Ολυμπιακό να... Να πούμε και το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι 20 λεπτά στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό και προηγεί σε 1-0. Ναι. Καθόλου δεν πρέπει να μιλά ο Ολυμπιακός. Τι θέλετε, παιδιά, να παίξουμε 20 λεπτά. Φύγαμε.
ενώ είναι καλύτερος. Θα μπεις και με 1-0, γιατί να μην το κάνεις εσύ 2-0 και να το κάνει αυτός 1-1. Ή σου λέω ούτε αυτός να το κάνει 1-1, ούτε εσύ 2-0, κράτα 20 λεπτά το 1-0. Και είσαι και από πάνω, ότι κύριε εμένα ορίστε, με φέρνεις να πάω να κάνω να ράνω. Έρχομαι. Και στο κάτω-κάτω, να σου πω και κάτι. Είναι μια δικαιοσύνη, στα ίσα το λέω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν μπορεί δηλαδή να μπει ο κόσμος του Ολυμπιακού να διακόψει ένα παιχνίδι και να την πληρώσει ο Ολυμπιακός. Ούτε μπήκαν του Παναθηναϊκού ο κόσμος και να την πληρώσει ο αυτός. Αυτά τα μάτς θα επαναλαμβάνονται. Τέρμα. Άρα και πάω και αυτό, πέρσι να μην... Θα επαναλαμβάνονται. Δηλαδή το κάνουν φύλακοι του Ολυμπιακού, διεκόπη, θα γίνει πάλι το μάτς. Αν χάνει ο Ολυμπιακός να το κάνει 1-1. Ναι. Αν κερδάει να το κρατήσει. Τελείωσε. Τώρα θα τι λες τώρα, δεν παίζω ή παίζω ή δεν κάνω. Τέρμα. Πάς. Η σωστή απόφαση είναι αυτή. Ούτε να παίρνεις ένα σωματείο είτε λέγεται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και να τον κατακρεουργείς και Άρης και από την άλλη πλευρά να λες κάνω πρωτάθλημα. Δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αυτή. Κύριε, έγινε, παραλαμβάνεται. Και αφαιρώ αυτό το τίμιο που είναι το ηθικό. Δηλαδή τι, αρέσει τον Ολυμπιακό να πάρει στο παιχνίδι και να πέσει ο Παναθηναϊκός. Μαρινάκη δεν τον νοιάζουν αυτά. Τον νοιάζει πώς φάει η ομάδα του, τον νοιάζει ποιες μεταγραφές θα του πει να του πάρει του προπονητή, τον νοιάζει να φτιάχνουν την ομάδα, τον νοιάζει να είναι καλά και δεν παίρνει ποτέ και δημόσια έργα. Αυτό είναι ο γίγαντας ο Μαρινάκης. Δημόσια έργα δεν παίρνει. Ενώ άλλοι, ναι, παίρνουν. Ενώ οι άλλοι, όχι, παίρνουν φουλ. Κάνουν και μείωση. Αμέ, και γι' αυτό είναι ο γίγαντας, ναι, και προχωράει και θα προχωράει για άλλα 100 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Έχουμε ρεπορτάζ. Κάναμε τώρα από το που τώρα δίπλα, τι ρεπορτάζ θα έχω. Τα ίδια και σε αυτό εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ τίμιο σωματείο ο Ατρόμητος με Σπανό Αγγελόπουλο. Ναι. Δεν έχει συναλλαγές. Ναι, απέξει. Ναι. Εγώ από τον Ιωνικό ήξερα τον πατέρα. Καλή ώρα τη μάνα και τον πατέρα. Χρυσή άνθρωποι. Τι βοηθάγανε κόσμο και κοσμάκι. Ακόμα ο Σπανός ακόμα βοηθάει. Ακολούθησε. Πατέρα όταν ήταν. Επιβιώνουν αυτοί. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι καλοί άνθρωποι. Στην κοινωνία. Ξέρει και μπάλα ο Σπανός, βλέπω. Δεν είναι μόνο καλός άνθρωπος, ξέρει και μπάλα, ναι. Και ο Αγγελόπουλος τον είχα εγώ σε τερμαρό. Ξέρει μπάλα, αλλά δεν παρεμβαίνει. Δεν παρεμβαίνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σε καλή ηλικία είναι ο Σπανός. Ναι. Πολύ καλή ηλικία. Πάμε να δούμε λίγο ΠΑΟΚ. Θα δούμε Μπουζούκι, το δεκάρι του Παναθηναϊκού. Αντιπέλκα είναι αυτό. Υπάρχει μια έντονη φημολογία τις τελευταίες ώρες ότι θα διαφερθεί ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Αλήθεια είναι αυτό. Θα διαφερθεί ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει. Ποιο να. Το Μπουζούκι του Παναθηναϊκού. Το Μπιτσιρικά. Λοιπόν. Αυτό ο Μπουζούκι τι να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τι να παίζει Μπουζούκι. Έλα μωρέ τώρα. Άμα θα πάρει ο ΠΑΟΚ τον Μπουζούκι. Ναι. 40 χρόνια Μπουζούκι θα παίζει, άντε. Πάρτε ένα άλλο παίχτη να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε τον Μπουζούκι τώρα, τον Χατζησιοβάνι, τον Κουρμπέλι. Τι να δεις, μέτρη. Με άριστα το 10, του 6, του 7 με ζόρια. Με πολυβόλα πάνε στο 7. Άστους. Φτιαχτείτε, τέρμα. Πώς θα γίνει τώρα, να δούμε λίγο μπάλα. Τι να βλέπουμε. Κοίταξε, το παίχτη το βλέπει από μικρό. Ναι. Δηλαδή, ο Νίκος. Το Δωμάζο τον είδε 18 χρονών. Το Νίκος ήταν 22. Τι θα είπε, σαν τον Μπουζούκι, αυτό είναι πάντα. Αν έπεσε Δωμάζο ο Παπαμανώλη Λουκανίδη. 18 χρονών. Τον Ελληνό. Ναι. Έβλεπε το σχολείο του Βαγγέλη Πανάκη. Θεοφάνη. Ο Δοστροτήρα. Αλούπη Κουρτζίλη, Λινό Ξυλάκη. Καλά μου πει, βλέπαμε μαδάρε. Ολυμπιακό τα ίδια, Παναγιακό, ΑΕΚ, Άρη. Σχολείο ο πατέρα. Τον αγαλύπευτε όλοι. Νίκο, δεν σου πω κάτι. Αυτοί, αν ερχόντουσαν τώρα. Και γυμναζόντουσαν όμως όπως τώρα, ναι. Τι δυνατό. Όχι, ναι, δεν είναι. Αν ερχόντουσαν τώρα, ναι, τους μαγκώνουν όλους αυτούς, ναι, τους κλείνουν σε μια φυλακή, ναι, καθίστε μέσα και πρόστιμο. Αυτοί αν φτιάχναν μια ομάδα... Γιατί είμαστε παιχταράδες και πετάμε. Αν φτιάχναν μια ομάδα, το πρωτάθλημα τώρα θα το παίρνανε με 20 πόντια φορά. Αν φτιάχναν μια ομάδα αυτή. Τι. Οι παλέμαχοι όλοι αυτοί που ανέφεραν. Να ήταν 25 ετών. Να ήταν 25 χρονών.
Μια ομάδα, σε μια ομάδα. Καλή παίχτε. Δεν έχουν σχέση αυτοί τώρα. Δεν έχουν σχέση. Σου λέω τώρα στον Ολυμπιακό, Σιδέρη, Ιφαντή, Αναστόπουλο. Μια τριάδα, τριάδα, πού να δεις τώρα. Τι Χασάν Γκερέρο και Πλάσε και τέτοιο. Και Ποντένσε. Αυτή άμα ήταν τώρα, βάλε Τζότζεβιτς, βάλε Γιάνκοπλο, άσε Ρωσίδη Μουράτη, άσε Στεφανάκο πίσω. Στεφανάκο. Άσε τα χαπ, μπέμπι. Μηχανή, χανή, μπέμπις, άσε με. Ο Φορτούνης δεν κόλλαγε πουθενά εκεί. Ο Φορτούνης δεν κόλλαγε από τους καινούργιους. Όχι. Όχι, τίποτα, ε. Ακολλήσουμε. Τίποτα, ε. Με αυτούς. Τι κολλάει. Πετάγανε. Ούτε πάγκο, ε. Εντάξει. Στον πάγκο τους είχαν. Στον πάγκο. Θέλει δουλειά να πούμε. Ο Φορτούνης πρέπει να δουλεύει. Τώρα, σε πολύ... Καλό πρωτάθλημα. Καλό πρωτάθλημα. Ναι, και σε αυτό δικαιώνεται ο Νίκος. Γιατί... Πλακώθηκε στην προπόνηση. Ναι, προπόνηση. Σε γίνεται. Να ζωσά καταλάβεις. Δεν ήταν. Τότε είχαν και αυτό. Παίρνει την μπάλα και την τρέχει. Ναι. Μαγκώνει την μπάλα, περνάει το ραυτόπλο, περνάει εσένα, πάει να περάσει και τους άλλους. Τον κόβουνε. Δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι ωραία. Μπάλα ο Δωμάζος, έπαιρνε την μπάλα, μπαπ έβλεπε με το μάτι λοξά, πάρτινε, το κόλλαγε ο Θεοφάνης, ξέρω εγώ, ή ο Σχρονός. Ναι, δεν έτρεγε με την μπάλα. Τίποτα άλλο. Μετά έμπαινε αυτός, έκανε τα στάρι, τριπλάζει ένα, δύο, τρεις, μπαμ στο γάμα. Πέταγε 15 γκολ το χρόνο. Από 15 γκολ ο Παπαμανώλης. 30. Βάλε ο Λουκανίδης άλλα 15 γκολ. Ο Ταχάφ μόνο 15-45. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Βιερίνια έστω. Λέγαμε Κώστα και στις προηγούμενες εκπομπές πως φέτος έχει βάλει και εντυπωσιακά αλλά και κρίσιμα γκολ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι συντροφός. Ο Βιερίνια για μένα, Γιάννη, είναι η θέση που παίζει, που έρχεται από πίσω. Mm-hmm. Το είχαμε ρωτήσει τον Νίκο, αν έπαιζε εξτρέμ στα 33. Δεν κάνει, άστο. Εξτρέμ, στέκεσαι. Ναι. Και σε πιάνει ο μπακ. Από πίσω απάρθει, σαν μπακ. Από πίσω, γι' αυτό κάνει. Πολύ βολή έτονε. Και ο Βιερίνια θα γίνεται σφαγή μάχη. Δεν στέκια. Ναι. Αυτοί τέτοιο, δεν βάζουν εκεί. Δεν βάζουν. Δεν βάζω, όχι, δεν βάζουν. Όλοι οι παίχτες, όλες οι ομάδες που περνάνε, σαν μην υπάρχει ο Βιερίνια. Ναι. Και κατεβαίνει, και κλείνει και μέσα. Τα περισσότερα γκολ που έχει γίνει, αφύλακτος, έχει καλά πόδια. Αυτό να πω ότι έχει καλά πόδια, γιατί αν δούμε τα γκολ του, είναι όλα από μέση και 110 μακρινή, χιλιόμετρα την ώρα η μπάλα, 120-108 χιλιόμετρα την ώρα, τα μετρήσαμε βέβαια, πάνω από 100 χιλιόμετρα η μπάλα. Εντάξει, αυτό στο Αγρίνιο είναι το καλύτερο. Μόνο αυτό, έχει βάλει με τον Άρη. Με τον Άρη, Ολυμπιακό έχει βάλει τρία. Ολυμπιακό, με και άλλα δύο-τρία έχει βάλει έτσι σχέδιο. Αν δούμε, ας πούμε, το γκολ με τον Ολυμπιακό ή το γκολ με τον Άρη, θα διαπιστώσουμε πως εκεί δεν πάει κανείς παίκτης πάνω του. Κανένας. Γιατί πολύ απλά ο Βιερίνια αυτό έρχεται από πίσω. Οι περισσότεροι ξεστικάνουν από ό,τι βλέπω εγώ. Δηλαδή, βλέπεις παραδείγματος χάρη το Βέλλα. Αυτή τη στιγμή παίζει το Αγρίνιο με τον ΠΑΟΚ. Εγώ τα μέτραγα. Ναι. Το Αγρίνιο με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να βγεις έξω και να παίζεις ότι παίζεις Αγρίνιο με τον Εργοτέλη. Έχει ατού ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πρέπει να τα σβήσεις. Πρέπει να πας με τρόπο να ξεκινήσεις το χ. Και τι πάρεις μετά. Γιατί εμένα με πιάνα, σου είπα, επανειλημμένος. Ναι. Τέσσερα χ στη Δοξαδράμα πήρα. Όταν την πήρα, τρίτη από το τέλος. Το 82. Έρχονται μέσα στο ξενοδοχείο. Τι γίνεται πάλι χ, μου λέει. Ναι. Του λέω να σου πω κάτι. Ναι. Φέρε Μπαρτζελώνα και Ρεάλ μαζί, 22 παίκτες. Αν χάσω, θα με κρεμάσετε. Ναι. Κόκαλο αυτός. Κόκαλο. Αλλά δεν χάνω. Ο άλλος. Μου λέει, εντάξει, και τι, όλο πόντους θα παίρνουμε. Ναι. 20 πόντους άμα πάρω, πρωταλτήσαμε. Ναι. Έλεγε τι. Δεν χάνω, ρε. Φέρε. Ναι. Τέσσερα χ. Την Κυριακή έπαιζα, ξέρω εγώ, με ένα άλλο. Στα τέσσερα χ, ένα πόντο, δύο, τρεις, τέσσερις, με κράτησε εμένα. Από τρίτη που ήταν η ομάδα, πέφταν τρεις. Τέσσερις. Τέσσερις, μπράβο. Τέσσερις. Τέσσερις. Από τέσσερις με κράτησε. Να πάω δέκατος. Τρίτος. Έβδομος, δέκατος έκτος εκεί. Σπαπ. Σκάω μια νίκη, 4 και 3, 7, 7. Και μετά κόλλησα στην επιθέση. Ακόμα πιο δύσκολο, γιατί στην εποχή του πέφτανε 4 και η νίκη ήταν 2 βαθμοί. Δεν ήταν 3 όπως τώρα. Ναι. Έτσι.
Οπότε σου λέει. Σε ένα πρωτάθλημα που στον πρώτο γύρο στη ζώνη του υποβιβασμού ήταν ποιο. Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ναι. Με Στέφαν Κόβατς. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τον τώρα. Οποίο και κέρδισε, ναι, με 2-1 στη Δράμα, με τη Δόξα Δράμας, και εκεί οι εφημερίδες γράφαμε τότε, ναι, εγώ δεν έγραφα, πήρε την εκδίκηση ο Αλέφαντος από τον Βαρδινογιάννη. Την πρώτη, μπράβο, μάχη μετά το επεισόδιο με τον Νόφη, μπράβο, ως Μετρόπουλο με τον Μάτς. Εγκυκλοπαίδια. Πάμε τώρα λίγο, παιδιά, και σε ρυθμούς. Κέρδισε τον Κόβατς 2-1. Και σε ρυθμούς εθνικής. Όχι, εθνική ομάδα. Παίζουμε λίγο εθνική. Τι να δει, λοιπόν, παίζουμε με το Λίχτενστάιν αύριο προκριματικά Euro. Θα το δεις. Θα το δω, ναι. Το βλέπεις δηλαδή. Το επιβάλλει, δουλειά. Αντέχεις. Θα το δω και περιέργεια. Εγώ ξέρω ότι την μπάλα την αγαπάω. Λέω, αντέχεις δηλαδή σε εθνική Ελλάδα στις Λίχτενστάιν. Είναι αρχή, μωρέ. Είναι αρχή. Θα ρίξουν καμιά ματιά, το γυρίζει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένας εντεκάδες και μετά θα πάμε και στο βίντεο της προαναγγελίας. Εδώ, σε ένα πιθανό 5-3-2 με Κουρμπέλη, Σιώβα, Ριζβάνι, λογικά πιστεύω θα βάλει... Αυτή είναι η διάταξη εκεί. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Ναι, αλλά όχι ο Σιώβας εκεί. Πιστεύω ότι ο Σιώβας θα μπει στο κέντρο. Ο Σιώβας, ναι, στο κέντρο. Στο κέντρο. Όχι αριστεροπόδαρο είναι. Από αυτούς... Από αυτούς κάνει... αριστεροπόδαρος ο Σιώβας, ναι. Θα παίξει αριστερά, κανονικά. Ναι, αλλά ο Νίκος τον θέλει στο κέντρο. Ναι. Στο κέντρο, γιατί έχει πιο μυαλό, λέει ο Νίκος. Ναι. Θα μας το εξηγήσει τώρα. Και να βάλεις Κουρμπέλη από τη μία και Ριζβάνι από την άλλη. Τα μπακ σ' αρέσουν, Νίκο. Τα μπακ. Μπακάκι και Κούτρες. Καλά μπακ είναι. Καλή είναι. Εντάξει. Ναι. Και οι κόφτες είναι καλοί. Τα χαφ καλή είναι. Φορτούνης και μπροστά δύο γκολτζίδες. Ναι. Όχι, παρά να παίξει 5-4-1 να βάλει εξτρέμ, βάζει τους δύο γκολτζίδες. Που έχει πει ο Νίκος, δύο γκολτζίδες είναι καλύτεροι αν υπάρχει τρίτος. Να πατάει ο Φορτούνης και ένας μπακ, βέβαια, και ένας με πέντε να πατήσει. Γιατί, ναι, γιατί αυτό, γιατί είναι... αυτοί μπορεί, θα βρούνε οι γκοντζίδες, ξέρεις, μια καραμπόλα να φύγει ένα, ναι, μέτρο η μπάλα. Ναι. Άμα τη βρούνε και ο Μήτρογλους αριστερό και ο Κουλούρης, ναι, μπορεί να στο κολλήσουν. Ναι. Ναι. Κάποιος από τους δύο... Έστω και το τσαπατσούλικο σου λέει. Εν τω μεταξύ, ναι, επειδή παίζουμε και με το Λιχτενστάιν και όχι με τη Βραζιλία, ναι, ο Φορτούνης θα βρει πολλές ευκαιρίες να πατήσει τρίτος. Και με δύο κόφτες. Ο Σιώβας θα παίξει λίμπερο. Ο Σιώβας λίμπερο. Ριζβάνι αριστερά, Κουρμπέλης δεξιά. Και ο καλός. Ναι. Γιατί στην αυτή στη Λεγκανές τον βλέπω, εκεί, ναι, παίζει. Εκεί ή αριστερό στόπερ. Όταν παίζει τριάδα. Ναι. Κέντρο, ή αριστερό στόπερ, ναι, ή λίμπερο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και το άλλο σχήμα που έχουμε με τους τέσσερις στην άμυνα είναι με Ριζβάνι, Σιώβα, Μπακάκι, Κούτρι, Ζέκα, Σάμαρη, Φορτούνη. Ξέρεις, ο Ρεσβάνης πάει στη θέση του Σιώβα και ο Σιώβας. Είναι αριστεροπόδαρος. Ναι, ναι, ανάποδο. Ναι, ανάποδο, ναι, σωστό, ναι, σωστό. Ανάποδα. Λεπτομέρεια μας λέει. Ναι. Μπακάκης Κούτρης, Ζέκα Σάμαρης. Πιστεύω ότι ο Ζέκα να παίξει κάπου δεξί. Και ο Σάμαρης από την άλλη, ε. Έτσι, ναι, είναι, γιατί είναι... Ο Σάμαρης μπορεί να παίξει. Mm-hmm. Και από εδώ και από εκεί, mm-hmm, ο Ζέκα. Mm-hmm. Εξτρέμ, ναι, Ασούρας και Δόνης σου κάνουν. Ο Δόνης, ναι, ποιος, ο μικρός. Ναι. Α, της αυτήν. Της Στουτγκάρδης. Και ο Φορτούνης δεκάρι. Και ωραία, και ο Φορτούνης. Ωραία. Στέκεται αυτό. Αμέ. Με τον Σιώβα αριστερό στόπερ και το Ζέκα δεξί χάφα. Αλλά αν στέκεται σαν διάταξη. Έτσι, μπράβο. Ναι. Mm. Και ο Μασούρας, αυτός είναι του... Του Ολυμπιακού, που τον πήρε τον Πανιόνιο. Ο Μασούρας αυτός κατευθείαν μόλις τελειώσει στο γυμναστή ή Κωνσταντόπουλο, ποιον θα βρει, 30, 40, 50, ένα μήνα με σπάιτς. Έκρηξη. Ναι. Κάνεις 5 στροφές στο γήπεδο, ξέρω τον Παρίο, τον Καρτατζόγλιο, ποιο θες που είναι, στο, ναι, χόρτο, πάπα, αυτά, ανοίγματα, και πάμε τώρα. Σπριν με χρονόμετρα. Τραβήξεις 4 σαραντάρια. Να κατεβάσεις τους χρόνους. Σε ένα μήνα αντεπιάστον. Ναι. Αυτά πρέπει να. Αυτά του λείπουν, τίποτα άλλο. Εσύ, Νίκο, τα έκανες μόνο. Εσύ σαν παίκτης τα έκανες μόνο σου. Ο. Εσύ τα έκανες μόνο σου. Σαν παίκτης. Εγώ τα έκανα στον Πανελλήνιο. Ναι, μόνο σου τα έκανες, ναι. Είχα. Είχε τη δική σου. Είχε τη δική σου. Ναι. Ποιο ήταν φίλο μου και ήταν πρωταλτή στα 100. Ναι. Μέτρα και τα λοιπά. Mm-hmm. Και μου έλεγε, τραβήξει τώρα 3-4 σαραντάρια μέχρι να αρχίσει η προπόνηση. Πήγαινα πιο νωρί και με πιάνε. Ωραία, μου λέει, μπαμ, πάμε ξανά. Την καλύτερη μπάλα πάντως την έπαιζε με κίνηση. Σαν αθλητής, ναι, ξέρεις. Αυτοί που σε θυμούνται εκεί που έπαιζες,
Με έχουν πει εμένα και κάτι παλιοί φίλοι του πατέρα μου, την καλύτερη μπάλα ο Αλέφαντος την έπαιξε στο Πανηγιάλιο. Πανηγιάλιο. Βέβαια. Ναι. Μπράβο. Η καλύτερη μπάλα την έπαιξε στο Πανηγιάλιο, λέει. Και άμα εκεί, ήταν, ναι. Εκεί είχα φτιάξει ταχύτητα. Ναι. Και έκανα κάτι κούρσες με την Νίκη Βόλο, θυμάμαι. Ναι. Και με βροχές και με τέτοια. Με Κρητικόπουλο μαζί. Με τον Κρητικόπουλο. Με τον Κρητικόπουλο, δίδυμο. Τρομερή μπάλα. Μπράβο, Κώστα. Λοιπόν. Αυτό που σου είπαν εκεί, εκεί έπαιξα. Καλύτερη μπάλα, λέει ο Αλέφαντος. Αλλά ήμουνα μετά από Στίβο. Και ήταν δυνατό παιδί, λέει. Άμα τράκαιρε με Καϊδούρη, λέει, θα έπαιρνε κάτι το Καϊδούρη. Τόσο δυνατό παιδί, λέει. Και κάνανε και ωραίες πλάκες. Γιατί, Νίκο, μόνο για τους αγώνες κατεβαίνατε. Τις προπονήσεις κάνατε εδώ. Ναι. Ναι. Γιατί έχω ακούσει και ωραίες ιστορίες στο Πούλμαν που πηγαίνατε και λοιπά. Πλάκες μεγάλες. Ο Μπέλας δεν μας τα έλεγε. Λοιπόν. Τον είδα που χαμογέλασε πονηρά και το σταματάω. Λοιπόν, πάμε να δούμε ρεπορτάζ εθνικής και αμέσως μετά από το Λίχτενστάιν θα ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Νίκο τον Κατσαρό. Η εθνική ομάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το παιχνίδι με το Λίχτενστάιν. Ο Άγγελος Αναστασιάδης δεν θέλει ούτε σαν αστείο να σκέφτεται το ενδεχόμενο αποτυχία σε αυτό το παιχνίδι, διότι με το καλημέρα θα έχει χαθεί έδαφος στη μάχη για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης το μεθεπόμενο καλοκαίρι. Ο συγκεκριμένος αντίπαλος και η Αρμενία είναι η θεωρητικά πάντα πιο εύκολη σε αυτή την προκριματική φάση. Βέβαια, υπάρχουν και οι απουσίες που περιορίζουν τις επιλογές του 65χρονου ομοσπονδιακού τεχνικού. Αυτός έχει δεδομένα τα προβλήματα, μιας και δεν είναι λίγοι διεθνείς που δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμού. Με τελευταίο θύμα τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος έκανε ξανά ατομικό πρόγραμμα και δεν θα είναι στο μάτς με το Λίχτενστάιν, ευελπιστώντας πάντα να είναι στο μάτς με τη Βοσνία στη Ζένιτσα στις 26 Μαρτίου. Από εκεί και πέρα, λείπουν Μανολάς, Ρέτσος, Παπαδόπουλος, Πέλκας, Χριστοδουλόπουλος και Μάνταλος, με τις επιλογές να περιορίζονται αισθητά και να είναι μετρημένα τα κουκιά σε κάποιες θέσεις αναφορικά με την ενδεκάδα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το ενδεχόμενο κόντρα στο Λιχτενστάιν ο Άγγελος Αναστασιάδης να παρατάξει την ομάδα με 4-2-3-1 σύστημα, με τερματοφύλακα τον Πασχαλάκη, τον Ριζβάνη και τον Σιώβα ελείψη Μανολάκη Παπασταθόπουλο να είναι τα δύο center back, δεξιά τον Μπακάκη, αριστερά τον Κούτρη, ενώ δύο συγκεκριμένα θα είναι τα αμυντικά χαφ, ο Σάμαρης και ο Ζέκα. Μπροστά τους θα είναι ο Φορτούνης, δεξιά θα είναι ο Μασούρας, αριστερά ο Δόνης και κορυφή ο Μήτρογλου. Στην περίπτωση που επιλέξει το σύστημα 5-3-2, τότε οι πέντε αμυντικοί μας θα είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά θα προσθεθεί και ο Κουρμπέλης, που με αυτόν τον σκοπό έχει πάρει ο Αναστασιάδης τον αρχηγό του Παναθηναϊκού στην Εθνική. Μένουν τα δύο αμυντικά χαφίδια, ο Σάμαρης και ο Ζέκα δηλαδή, και έτσι μπροστά τους θα είναι ο Φορτούνης με δύο επιθετικούς, τον Κουλούρη και τον Μήτρογλου. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Είδαμε και την προαναγγελία της εθνικής, πιθανά σχήματα στην πρεμιέρα των προκριματικών για το Euro 2020. Όπως προαναγγείλαμε και νωρίτερα, έχουμε κοντά μας μέσω τηλεφώνου τον Νίκο Κατσαρό. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εμείς οι λίγο νεότεροι στο πάνελ μεγαλώσαμε μαζί του τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις ραδιοφωνικές εκπομπές και είναι τιμή που θα μοιραστεί λίγο χρόνο μαζί μας αγέραστος, πάντα δυνατός για να μας δώσει και το ρεπορτάζ. Κύριε Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη. Εσύ είσαι Γιάννη? Εγώ είμαι μαζί με Κωστή Ραπτόπουλο και Νίκο Αλέφαντο στο πάνελ. Καλά, χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς από όλους. Λοιπόν, είναι πρεμιέρα για την Εθνική, είναι ζητούμενο η νίκη, θεωρητικά το εμπόδιο είναι χαμηλό, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον λόγω ότι ντεμπουτάρει και ο Άγγελος Αναστασιάδης στον πάγκο. Ποια Εθνική θα δούμε, έτσι, τι Εθνική θα δούμε? Καταρχήν πρέπει να πω ότι είμαι μέσα στο γήπεδο τώρα, έχει αρχίσει εδώ και κάνα τέταρτο η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση της ομάδας. Πριν από 20 λεπτά, μισή ώρα, τελείωσε η συνέντευξη του προπονητή, του Άγγελου Αναστασιάδη.
Το ερώτημα που μου θέτεις τώρα το έθεσα και εγώ στον Άγγελο, στο τι ομάδα θα δούμε, και βέβαια η απάντηση είναι αυτή που θα περίμενες, ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Ναι. Βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι με βάση τα ονόματα που έχουν έρθει των παιχτών, τα κουκιά είναι μετρημένα. Δεν είναι πολλές οι θέσεις και τα ονόματα για τα οποία μπορούμε να αμφιβάλλουμε ή να έχουμε ερωτηματικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι τουλάχιστον 7-8 για να μπω 9 παίχτες δεδομένοι, έτσι, με βάση αυτούς που βρίσκονται εδώ. Δεν είναι δεδομένοι και προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς μαντεψιές η θέση του τερματοφύλακα. Υπάρχει μια εντύπωση, μια διάχυτη έτσι, αίσθηση ότι θα προτιμήσει τον Βλαχοδήμο. Δεν μπορώ όμως να το πω με σιγουριά, γιατί είναι και ο Πασχαλάκης, είναι και ο... Μάρκας. Και ο Μάρκας εδώ, τώρα τους γυμνάζει ο Τεζίζο, ο προπονητής τερματοφυλάκων. Αν ακούτε κάποιες φωνές είναι κάποιες κλαβιές που βγάζουν τερματοφύλακες κάθε φορά που κάνουν μια απόκρουση. Από εκεί και πέρα λοιπόν πάμε στην άμυνα, η κατάσταση είναι δεδομένη, ο Μπακάκης ήταν δεξιά, ο Κούτης ήταν αριστερά. Στα center back έχουμε σίγουρο τον ένα, τον Σιώβα, ο άλλος παίζεται. Από μία ερώτηση που έκανα στον Αναστασιάδη και από μία έμεση απάντηση που πήρα, και θα σου πω ακριβώς τη ερώτηση και τι μου απάντησε, πιθανολογώ ότι ο δεύτερος center back θα είναι ο Κουρμπέλης. Γιατί τώρα όταν το ρώτησα αν έχει κάποιες αμφιβολίες για πρόσωπα ή για θέσεις, μου είπε την τελευταία στιγμή θα αποφασίσω, αλλά μπορούμε να δούμε, ίσως να περιμένω κάποιες μετακινήσεις μπρος-πίσω. Προς πίσω ότι εννοούσε παρά από τον Κουρμπέλη να τον πάρει από τα χάφια, τον πάρει σε μπερμπάκ. Υποθέτουμε όλοι, έτσι. Από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή επίσης είναι δεδομένη κατάσταση. Ο Ζέκα θα είναι ο ένας, ο Σάμαρης θα είναι ο άλλος, ο Φορτούνης θα είναι πιο μπροστά από αυτούς. Μπροστά ο Μίτροβλου είναι δεδομένος και σχεδόν βέβαια είναι και ο Μασούρας από τη μία πλευρά με τον Δόνη της Στουτγκάρδης, έτσι, στην αριστερή πλευρά. Αρκετά ορθολογικό. Ναι, μα σου είπα και πριν, δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές, ας πούμε. Υπάρχουν άλλοι παίχτες οι οποίοι να βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα για το ξεκίνημα του παλιού παιχνιδιού, έτσι. Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Νίκο, ότι επειδή είναι κοντά τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, προφανώς και οι προπονητές προετοιμάζουν την ομάδα σαφώς για το αυριανό που είναι το πρώτο, έχοντας στο μυαλό τους σε σχήματα, τακτικές και κυρίως πρόσωπα και το αμέσως επόμενο, έτσι. Ναι, και σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως έγινε και η αναμενόμενη φυσιολογική ερώτηση, τι γίνεται με το Σοκράτη, έτσι. Είπε ότι κάνουν κάθε προσπάθεια για να ετοιμαστεί, αν δεν μπορεί να είναι έτοιμος για το αυριανό παιχνίδι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμος για το μάτς της Ζένιτσας την ερχόμενη Τρίτη. Πάντως το ζητούμενο εκτός από την νίκη και το τρίποντο είναι να ξαναβρει αυτή η εθνική και μια αγωνιστική ταυτότητα που μετά το Μουντιάλ του 2014 με τα πολλά αυτά σκαμπανεβάσματα την έχει χάσει. Και μιλάω κυρίως για την καλή μας άμυνα που μας χαρακτήριζε ως εθνική ομάδα από Ρεχάγγελ και μετά, που στην πορεία το χάσαμε. Λόγω της φιλοσοφίας που έχει και ο Άγγελος Αναστασιάδης, πιστεύετε ότι είναι κοντά στο να ξαναδούμε μια τέτοια φιλοσοφία? Συμπτωματικά έγινε σχεδόν η ίδια ερώτηση αυτή που θέτεις τώρα, έγινε και στη Βρες Κόφερνες που, όπως είπα, τελείωσε πριν από κανένα τέταρτο. Αυτό που είπε περιληπτικά, θα το πω, ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι ότι σημασία έχει να κερδίσουμε αύριο, αλλά πέραν τούτου, σε βάθος χρόνου, έχει πολύ μεγάλη σημασία και στόχος μας είναι να δώσουμε μια σφραγίδα στην ομάδα, να αποκτήσει μια δική της ταυτότητα, είναι μια καινούργια ομάδα, κάνει μια καινούργια αρχή και θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να της δίνουμε μια σφραγίδα, μια δική της ταυτότητα. Να αλλάξουμε κάπως την εικόνα με τους νέους παίκτες που διαθέτουμε, που είναι πολλοί και μας δίνουν τη δυνατότητα αυτή. Δεν ξέρω αν ήθελες κάτι άλλο, αν θέλω να σου πω κάτι άλλο. Όχι, το κατάλαβα αυτό. Μάλλον να αντιλαμβάνομαι εγώ ότι από τις ερωτήσεις που έγιναν θα προσπαθήσαμε έτσι να αντιληφθούμε πώς θα προσεγγίσει το μάτς αύριο. Κατάλαβα ότι θέλει να κερδίσει, αλλά είναι σημαντικό να κερδίσει. Σίγουρα, το είπε. Να κερδίσει και με το στυλ που θέλει, με τον τρόπο που θέλει. Είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε. Όλα τα μάτς δίνουν 3 βαθμοί. Δεν έχει σημασία αν είναι το Λιχτεστάιν ή η Ιταλία. Δίνουν 3 βαθμοί γιατί του είπαμε ότι
πόσο, τι ρόλο παίζει το γεγονός ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι κάποιο μεγάλο ποδοσφαιρικά όνομα. Λέει και του θυμίσαμε ότι, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ότι αυτά τα, ο Κοραγούνης το είχε πει, ότι αυτά τα μάτς δεν σου δίνουν την πρόκληση, αλλά μπορεί να στερήσουν αυτά τα μάτς με τις μικρές σωστό, ομάδες. Σωστό, σωστό. Και είπε ότι συμφωνεί απόλυτα, γι' αυτό είπε ότι θα προσπαθήσουμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε, γιατί όπως είπε σωστά και ο Καραγκούνης, κάθε μάτς είναι τρεις βαθμοί και αυτούς θέλουμε να πάρουμε. Είμαστε αποφασισμένοι και προσγειωμένοι και ξέρουμε πολύ καλά ότι παιχνίδια σαν αυτά με τον Λιχτενστάιν κατά κάποιο τρόπο κυκλοποδιές για την ομάδα που θεωρείται φαβορή και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτές τις κυκλοποδιές αύριο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό παιχνίδι, καλό ρεπορτάζ και προπάντων καλή επιστροφή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Γιάννη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Νίκο Κατσαρό. Εγώ άκουσα κάτι, δεν μ' άρεσε ναι. κάτι που άκουσα. Ναι. Δηλαδή να παίξει ο Κουρμπέλης στόπερ. Γι' αυτό είπα ότι έχει το μυαλό του σαφέστατα στο αυριανό, αλλά υπάρχει σε 2-3 μέρες και η Βοσνία. Τώρα το Λιχτενστάιν είναι μια ομάδα αδύναμη. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι τη βγάζει, το Κουρμπέλι στόπερ. Δεν είναι η Ιταλία η Βοσνία. Γιατί θέλει να έχει τρόμαξα λίγο, τον Παπασταθόπουλο φορμαρισμένο στο μάτς με τη Βοσνία. Ναι, ναι, ναι. Οπότε κάπως έτσι ερμηνεύω εγώ, χωρίς τώρα να. Λογικό. Να και δεν πάει με τρία στόπερ, από ό,τι φαίνεται, πάει με τετράδα με δύο στόπερ. Δεν πάει, αλλά δεν αποκλείω αν κάνουμε κάποιο 0-1 και το μάτς. Να το τραβήξει αργότερα. Να το τραβήξει αργότερα. Ή να το δούμε στη Βοσνία που είναι πιο δύσκολο. Ή στη Βοσνία να το παίξει εκεί. Στη Βοσνία που είναι πιο δύσκολο. Πάντως οι προπονητές πρέπει να είναι σαν τον Νίκο ευέλικτοι σε συστήματα, καταστάσεις και τα βάλουν το ανάλογα. Εγώ δεν μπορώ αυτούς τους προπονητές και γενικότερα στη ζωή, εγώ έτσι κάνω, λέει, είτε, είναι, είτε βρέχει είτε χιονίζει, πάω έτσι εγώ. Δηλαδή θα οδηγήσει το φορτηγό με το χιόνι, το ίδιο με, το, με, τη, με τον ήλιο ας πούμε. Να σου πούμε και κάτι άλλο, ναι. Δεν είναι το θέμα εθνικό, γιατί όλοι αγαπούμε τη χώρα μας και την πατρίδα μας, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι δεν δούλεψε σε εθνική ομάδα, δεν την ήθελε την εθνική ομάδα, σαν δουλειά, όχι σαν χώρα, έτσι δεν είναι. Εσύ, την εθνική ομάδα λέω σαν δουλειά. Δεν πολύ κι εγώ σου να την αναλάβεις στην καριέρα σου. Δεν είχα ασχοληθεί μετά, ναι, δεν ασχολήθηκα. Με την ενόπλο να ασχολήθηκε λίγο. Να πάω λίγο, να ναι. Επειδή δεν έχεις την καθημερινή τριβή, δεν έχεις τους παίκτες που διαλέγεις εσύ. Εγώ θα ήθελα όμως, ναι. Αλέφαντο, προπονητή εθνικής ομάδας. Κοίταξε να δεις, εγώ τώρα... Γιατί θα έδινε και φρόνημα, εκτός από τα χτήκη. Σε εποχές εκείνες, έδινα μεγάλη μάχη, δηλαδή ας δώσω να καταλάβεις. Έχουν τους δικούς τους, έχουν τους ανθρώπους, έχουν... εγώ δεν είχα τέτοια. Ναι. Παίζανε σε μεγάλη ομάδα. Να πάω πολιτικός, να πάω τέτοια σχολητό τύπο. Πήγαινα στις ομάδες, πήγαινα καλά όλες, ανέβασα Πυρικό, ανέβασα Γιάννα, ανέβασα Ρουφ. Το Ιωνικούς, τι δεν ανέβασες. Τον Απόλλων Καλαμαριάς, πήρα ομάδες, Γιάννενα, έτσι, μεγάλη μπάλα. Εμείς θα θέλαμε να σε δούμε όμως, σε εθνική ομάδα, προπονητή, εγώ θα ήθελα. Ναι, ρε, θα γινόμουν εθνική Ελλάδα, θα και φρόνημα. Δεν το γούσταρε, γιατί είναι λίγες οι προπονήσεις, θέλει το καθημερινό. Θέλει, ναι. Εκτός αυτού, εντάξει, το γουστάζει, αλλά δεν είχε... Δεν πήγαινα να τους κολλήσω, αλλά εγώ ήμουν ο πιο μορφωμένος φοβερά, παιδιά, διότι είχα την ευτυχία να πω στο Χάπελ. 9 χρόνια Χάπελ, 10. Είχε μεγάλη ποικιλία, την οποία πήγα 7 χρόνια, ρε παιδιά. Είχες και ταλέντο όμως να κοουτσάρεις, δηλαδή. Μεγάλο. Το έφυτο να πούμε, αυτό θέλω να πω. Αυτό, ναι. Αυτό ήταν έφυτο. Δεν σου μείνει όμως το έφυτο, μόνο πήγες και μορφώθηκες και από πάνω. Πολύ αυτό. Και μορφώνομαι. Έτσι, παίρνω την προπόνηση αυτό και οργίαζα. Μετά ήταν αυτοί, ας πούμε, ομοσπονδίες τέτοια. Ναι. Έπρεπε να πας πολιτικός, να κάνεις. Δεν ανάγκη άκρες με την ΕΠΟ, ομοσπονδίες. Δεν ήσουν αγιακοπλημένα. Βέβαια, άλλο ένα προσόν. Ναι. Δεν είναι μόνο το να έχεις ένα ταλέντο, και αυτό είναι ταλέντο, δεν είναι στον ακούτσαρις. Είναι ότι ήταν και ασφουγγάρι, δηλαδή μπορεί κι άλλοι να πάνε να παρακολουθήσουν ένα μήνα. Αλλά το θέμα είναι τι θα πιάνανε, έτσι. Καλός δέκτης. Πολύ εγώ. Τι θα πιάνανε. Και από την άλλη πλευρά, δηλαδή
βλέπεις ο, τώρα ο Αναστασιάδης, μέσον Σαββίδη χτύπησε μέσον ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ δεν είχα τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που αφορά το France Football. Ανακοίνωσε τους... και ο, να λέμε και την αλήθεια, και ο Αναστασιάδης ήταν χαμένος από το ποδόσφαιρο. Ανενεργός πολλά χρόνια. Ναι, ήταν, ναι. Δεν υπήρχε το. Πόσα χρόνια. Τρία χρόνια, τέσσερα. Τρία χρόνια που του λες ελάττικη ομάδα. Μιλάμε για, για γελία κατάσταση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το France Football ανακοίνωσε τους 50 κορυφαίους προπονητές. Α. Αυτό βέβαια είναι υποκειμενικό και αφορά τους συντάκτες του περιοδικού με βάση τα τρόπαια αλλά και το πώς επηρέασαν στο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε στη δεκάδα είναι ο Χάπελ. Κάτσε να δούμε σε ποιους πήγε ο Αλέφαντος. Πήγε στο Μίχελς. Μίχελς πήγε. Και πήγε και στο Χάπελ, πήγε και στον Αντζελότ, πήγε σε τρεις από τους δέκα. Γιατί Σάκη δεν είχε πάει, δεν είχε περάσει από Σάκη. Σάκη πήγε. Εγώ τους είδα άκουτο. Τρεις είδε ο Νίκος. Τον Ρίνο Μίχελς τον είδε. Τον είδε. Φέργκισον. Μην ασχολείσαι. Στα λέω Αλέφαντος. Ναι. Ναι. Άσε τι λένε αυτό. Ναι, ναι και αυτός έλεγε. Πρώτος προπονητής εκεί είναι. Μαζί. Ναι. Χάπελ Φέργκισον. Χάπελ Φέργκισον. Τέρμα. Ναι. Φέργκισον είχε ποικιλία, ήταν καλός ο πόντης. Ναι. Μίχελ. Μίχελ. Για κλωτσές. Για κλωτσές, Ο Σάκη. Ναι. Βάλ τον σε ένα σάκο και πλάκω τον και μην ξανάρθεις. Ο Κρόιφ. Ναι. Ναι. Τρίχες. Κρόιφ παίχτης. Ναι. Ανύπαρκτος ο πόντης. Τρίχες. Πάμε στους άλλους. Τον είδα εγώ, πήγα να δω προπονείς. Α, τον μηδέν. Κουαρδιόλα. Κουαρδιόλα είναι καλός. Ναι. Ναι. Βελτίωσε λίγο και την αμυνά του. Έτσι το δουλεύει, το κάνει. Θα ήταν μαζί με τον Φέργκισον. Τον Γκουαρδιόλα τον. Ωραία, άρα κρατάμε τρεις. Λουμπανόφσκι, ξέχασε τον. Ναι. Κομμωδία. Ναι. Ποια Σοβιετική Ένωση τώρα. Τι προπόνεις τώρα. Ερέρα. Ναι. Να πιάνει τραγιά στην Αργεντινή. Μάλτα. Χατζέλ. Μακαρόνια με κοιμά το μέχρι το βράδυ. Να σκάσει το μυαλό του, έτσι κάθεται. Βάλ' το να δεις τώρα. Χάπελ. Χάπελ να του σαρώσει και ο Μπίλι Σάκλι είναι ήταν καλός. Άρα κρατάς τους μισούς. Το Σάκλι. Ναι, ναι. Μπίλι Σάκλι. Τι έπαιζε νύπα. Καλός ήταν Σκωτία. Σκωτία. Καλός ο πονητής. Λίβερπουλ. Δηλαδή, ναι. Έχω Φέργκισον. Έχω... Κρατάω Φέργκισον. Χάπελ. Κρατάω Χάπελ. Αυτή δύο σφαγή. Ωραία. Γκουαρδιόλο και μετά Μπίλι Σάκλι. 4 στις 10. Πάλι καλά, κρατάει. Όχι καλά, τι. Στους καλύτερους. Στους καλύτερους. Οι άλλοι είναι. Ναι. Κατευθείαν έχουμε σκουπίδια να μαζέψουμε. Πού κύριε Νίκο, στην Πάρνηθα. Ξεσπονάει μέση μου. Το 100 πηγαίνετε πάρτε το να τον πάτε στην Πάρνηθα για σκουπίδια. Έλα, ό,τι σου λέω. Βαϊσβάιλερ δεν είχε μέσα. Βαϊσβάιλερ δεν είχε. Τρομερός. Δεν τον είχε. Δεν τον έχει. Τον έχει 308. Ποιος τον έβαλε αυτό. Αυτή από το France Football. Από πού. Από το France Football. France Football. France Football όλους μαζί. Στην Πάρνηθα τύπο σε μια σκηνή να μείνουν 10 μέρες. Είτε χιονίζει είτε όλα να κρυώσουν να μάθουν. Ωραία. Να πω κάτι. Έχουμε μέσα Ιωνά. Στα λέω μέσα είναι καλή αυτή. Ωραία. Βαϊσβάλερ. Έλα βάλε, βάλε την πεντάδα του Αλεφάντου. Το 78. Ένα βάλε. Χάπελ. Δύο Φέργκισον. Μπράβο. Σωστά. Ναι. 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 Τρία Βαϊσβάλερ. Βέβαια. Βαϊσβάλερ. Ωραία. Τέσσερα Γκουαρδιόλα. Ναι. Και πέντε ο Σκοτσέζος. Σάνκλι. Ο Σκοτσέζος. Μπίλι Σάνκλι. Έτσι. Ναι. Ωραία. Δεν θα βάλουμε καθόλου Μουρίνιο, Μουρίνιο, Μουρίνιο του τα χάλασε τελευταία. Μουρίνιο, όχι. Τα χάλασε. Τα χάλασε τελευταία. Στο τέλος θα έκανε μουσκεμα. Ναι. Ναι. Ακούγεται και το τέλος. Άρα δηλαδή... Μπορεί να ανακάμψει Νίκο αυτός τώρα. Άμα ας πούμε του έκανε καλό. Αλλά ναι. Έπαθε ζημιά μεγάλη. Ναι. Δεν ξέρω. Και να πούμε ότι μέσα στην 50 έχουν και το Ρεχάγκελ λόγω του Euro. Έτσι ναι. Το 2004. Βάλε και το Μουρίνιο εντάξει. Επειδή είχε... Ωραία, χαριστικά δεν βάζω κανέναν. Αυτός που είπες. Βάλ τον. Λοιπόν, εντάξει, θα τους δούμε. Από νέους προπονητές είπες, δεν βλέπω πολλά πράγματα. Μόνο τον Γκουαρδιόλα έβαλε. Γκουαρδιόλα. Αυτό το Γερμανό, τον πιτσιρικά δεν τον θέλω. Κλόπ δεν βάλαμε. Κλόπ δεν βάλαμε. Τρελός μόνο. Τρελός, Και κοίτα, μόνιμα 4-3-3, μόνιμα πίεση. Δεν έχει ρεπερτόριο μεγάλο. 4 γκολ να φάει, 3 γκολ να φάει, εκεί παίζει. Το άλλο που βγαίνει, τον πιτσιρικά δεν τον πάει.
τη Χόφενχάιμ που πάει να βγει 32 χρονών λόγω ηλικία. Α, ναι. Ο... Λόγω ηλικία. Να τον δούμε αυτό. Να τον δούμε γι' αυτό. Εντάξει. Βενγκέρ δεν είδα. Βενγκέρ δεν είδα. Όχι για το Βενγκέρ είπε. Είναι νεαρό, είναι Γερμανό. Ναι, Νάγκελσμαν. Νάγκελσμαν. Να τον δούμε. 32 είναι. Λόγω ηλικία θα τον προσέξει. Ναι, αλλά στην πορεία. Αυτή ο Βαϊσβάλερ είναι μέσα σε αυτού. Είναι μέσα. Στη μεγάλη Γκλάντμπαχ, ε. Έτσι. Λοιπόν, δίνουμε λίγο χρόνο μπάς και δούμε την κάρτα στον αέρα για να κλείσουμε και με το βίντεο. Οπότε, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Νίκος, το Βάιεσβάιλερ, τον είχε δει το 78 στην Κολονία. Κολονία. Είχε πάει στην Κολονία. Στην Κολονία τον είχε, όχι στην Κλάντμπαχ. Είχε, δεν είχε, είχα δει Χάπελ και πήγα εκεί και είδα ωραία την τακτική. Προπόνηση όμως δεν είδες, μου είπες. Στο 4-3-3 όλα. Ναι. Από προπόνηση δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Ναι. Έφυγα, ούτε μισή άσκηση δεν πήρα. Ναι. Ναι. Πήγες την τακτική μόνο. Και ναι. Είχαν έναν βοηθό φυσιοθεραπευτή, Έλληνα, τον Φιλίππου. Ναι. Και του λέω, μου λέει, με ρώτησε, μου λέει, ναι, πότε θα φύγει ο Έλληνας. Και λέω, πού είσαι στα χημιστικά. Να κάτσουμε. Και του λέω, πες τους σε 2 μήνες. Και για να βγάλει. Και κάτσε 2 μήνες. Έκατσε. Τίποτα. Τελευταία μέρα που έβγαλα τίποτα. Δεν είχε ποικιλία. Ναι, τακτική είχε. Αλλά σε τακτική, 4-3-3, να κλείσει, να βγει ο μπακ να κάνει. Αυτά που έκανε ο Μπόμπεκ από εδώ που τα άμαθα. Πάνω στο 4-3-3. Ο Μπόμπεκ ήταν ασύλληπτος. Ναι. Πες το, γράφτο εδώ. Χάπελ, Φέργκισον, Βαϊσβάιλερ, Γκουαρδιόλα. Να βάλουμε και Μπόμπεκ. Βέβαια, Μπόμπεκ ήταν ασύλληπτος. Έχουμε στο 4-3-3. Χάπελ, Φέργκισον και Βαϊσβάιλερ και τον Γκουαρδιόλα. Και Μπόμπεκ. Και Μπόμπεκ. Ο Νίκος μας είπε ότι στην Ελλάδα 2 προπονητές του έκαναν εντύπωση. Ο Μπόμπεκ και τον Φάντροκ που έβλεπε. Αυτό. Το Φάντροκ. Αυτοί δύο. Ναι. Το Φάντροκ πήρα 3-4-5 ασκήσεις φοβερές για φυσική κατάσταση. Ναι. Τσέβαζε τις ίδιες κάθε Τρίτη, Τετάρτη. Ήταν απίθανες. Ωραία. Με τα πουσάψ, με τα τέτοια. Μας τα έχει δείξει. Τα πήρα, τα βάζα κάθε Τετάρτη, πετάγαν όλες οι ομάδες. Έτσι. Το βάζει μεσοβδόμαδα. Ναι. Λοιπόν. Πήρα αυτή την άσκηση. Αυτά. Πήγαινα στην ΑΕΚ από τη θύρα 11, έγινε η προπόνηση 5 και εγώ ήμουν στις 3.30. Ναι. Επειδή να μην έχει κόσμο να σε δούνε. Ναι. Και ναι. Πέρναγα και ανέβαινα απάνω. Την πίσω μεριά που είναι η εξέδρα, η παλιά ήταν που είναι το δάσος. Το δάσος, ναι, ναι, ναι. Και όπως ήταν, εγώ κάτσι κάτω, είχα το τετράδιο, περίμενα. Βγαίνανε και δώσε. Δεν με έβλεπε κανένας. Προτού μόλις τελείωνε η προπόνηση, λοιπόν, να πήξεις και λίγο το κορόιδο και τα λοιπά, πάπε έφευγε. Τι να κάνεις. Ναι. Αυτός είναι ο Νίκος Αλέφαντος και Κώστης Ραπτόπουλος σήμερα κοντά μας. Ιστορία. Θα είμαστε και πάλι μαζί πρώτα Θεός. Κάνε με τη Δευτέρα. Σε μια εβδομάδα την Παρασκευή. Καθηγητής δημοσίου που να πάνε τα παιδιά μας σε παρέλαση. Σήμερα να πω και ένα ωραίο, ειλικρινά. Ήταν ένας Ραπτόπουλος εκπληκτικός στην παρέα μας. Ένα φοβερό παιδί, τίμιο ηθικός, μεγάλες γνώσεις, το αρέσει εδώ το ποδόσφαιρο, με Γιάννη Καρατζαφέρη, μπορώ να σου πω, έκανα την καλύτερη τριπλέτα, Μάσκιο, Σίβορο, Αντζελίλο. Αφήρασε. Και με αυτό κλείνουμε. Περάσαμε ωραία. Αυτή είναι η Φτάδα. Βάλαμε τον Φάντροκ και τον Μπόμπεκ, βέβαια. Ναι. Αλεφαντικιά αυτή. Αυστηρά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το βίντεο αφιέρωμα στους προπονητές. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Παρασκευή. Αύριο, Bet Weekend στις 4.30 και απόψε 11.30 η εκπομπή στη Γηθείτε με τον Φόντα Τσούνι. Να είστε καλά.